Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Νομίζω πρέπει να ακούγουμε καλά. Ελπίζω να ακούγουμε καλά. Παναγιώτη, πες μου αν ακούγουμε καλά. Ο αδερφός μου μπήκε πρώτος, πρώτος. Μπελιάλ, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Όπω, αδυναμικό ξεκίνημα βλέπω σήμερα. Τι κάνετε, πώς είστε? Σήμερα βέβαια, για όσους δεν ξέρετε και είστε από χθες, σήμερα δεν έχει gameplay, σήμερα θα μιλήσουμε για βιβλία. Αλλά νομίζω θα σας αρέσει όσοι είστε φρέσκοι και καινούργοι. Λοιπόν... Αχ, καλησπέρα Κώστα, επιτέλους κατάφερα να είμαι σε live, όντως. Αχ, καλά είμαι, καλά είμαι, καλά ακούγομαι, αφού πήρα το ok, είμαι έτοιμος να συνεχίσω, να προχωρήσω. Το τίτλο άλλαξε, fuck, αυτός ο τίτλος μια ζωή τον ξεχνάω. Δηλαδή, πραγματικά, πραγματικά. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα μέχρι να αλλάξω τον τίτλο, κλασικός Κώστας. Εντάξει, λέω ρε παιδί μου, τα έχω αλλάξει όλα και το μόνο πράγμα που πάντα ξεχνάω είναι ο τίτλος. Ναι, το ξέχασα από χθες. Αν χώνεστε 2 δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα δεν είναι, 2 λεπτά υπόθεση είναι. Εντάξει. Εντάξει, σήμερα ήταν λίγο γεμάτη μέρα γιατί δουλεύω, έχω ξυπνήσει από τις 4 ώρα το πρωί. Δεν μπόρεσα να κοιμηθώ παραπάνω, ξεκίνησα και ετοίμασα μόνταρα βίντεο όσοι δεν το έχετε δει στο YouTube, να μπείτε να το δείτε. Πραγματικά να μπείτε να το δείτε, θα σας αρέσει πιστεύω. Λοιπόν, το ανέβασα κιόλας, βγήκε φρέσκο φρέσκο και μετά έπιασα δουλειά, τέλειωσα στα καπάκια, οπότε το μυαλό είναι αλλού νταλού. Τι, μισό λεπτάκι λοιπόν. Αχ, σήμερα φτάσαμε εσείως στο 1ο επεισόδιο, μπράβο, είμαστε καλοί. Πέρασαν 2 μήνες σχεδόν από... Ναι, 2 μήνες περίπου, μπράβο. Σαραμάγκου θα είναι το επεισόδιο, έτσι θα ονομάζεται, μιας και για το Σαραμάγκου θα μιλήσουμε. Λοιπόν, να φτιάξω και το τέτοιο chat. Chilling chat. Τι κάνετε καταρχάς, σας άρεσε? Ναι. Είναι, μ' άρεσε πάρα πολύ και μ' άρεσε ότι γράφει πολύ ωραία και η κάμερα από το κινητό. Αυτό εδώ είναι το Note. Δεν ξέρω, βάλει αυτό το κόλλητο τρασφόρος από πίσω. Λοιπόν, αν και δεν είναι τόσο τρομερή όσο άλλα κινητά, μ' άρεσε πάρα πολύ το πώς έγραψε η κάμερα και ο συνδυασμός με το δικάμερο ήταν πάρα πολύ καλός. Καλησπέρα, καλησπέρα. Το έφτιαξα τον τίτλο, βιβλία, καφές και τσάτ, επεισόδιο 9, Σαραμάγκου. Τι ώρα κοιμήθηκα? Κοιμήθηκα 10 η ώρα. Όλες παραδόξως με το που τέλειωσα εχθές από... Τι έκανα χθες? Έκανα το live, μετά από το live έκατσα καμιά ωρίτσα δύο. Συνειδητοποίησα αυτό που έπαιξα. Τελικά συνειδητοποίησα το τι παίχτηκε. Και έβγαλα τη θεωρία μου, θα πω λίγο πρώτα γι' αυτό. Μιας και όσοι έχετε δει, θα έχετε δει και το live υποτίθεται. Το χθεσινό. Καταρχάς, εχθές παίξαμε το... Το What Remains of Edith Finch. Καλησπέρα, καλησπέρα σας, όσους μπήκατε. Λοιπόν, και πλέον τα mid-range κινητά έχουν... Το Note είναι σχεδόν, ναι, mid-range το λες, είναι πολύ καλές καμερές του, ήταν και είναι ξεπερασμένες σχετικά. Αλλά το αποτέλεσμα είναι στο unboxing, υπάρχει, το δείτε όσοι δεν το έχετε δει, μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και που λέτε, συνειδητοποίησα τι έγινε χθες. Να το πάρουμε ένα-ένα για να ξεκινήσω και με το Σαραμάγκο. Καταρχάς, το λέω μόνο και μόνο γιατί κολλάει πάρα πολύ με όλα όσα λέμε εδώ πέρα. Όποιος πρόσεξε χθες, στην αρχή είπε μία φράση ότι όλοι οι Finch έχουν θαυτεί στη βιβλιοθήκη. Λοιπόν, με αποτέλεσμα, σκεφτείτε λίγο ότι και το κοριτσάκι, η πρώτη ιστορία που μάθαμε και τεχνικά η πιο παλιά από όλες ήταν του παππού, του προπάπου και μετά ήταν η ιστορία της κόρης της, το πρώτο του κοριτσάκι, της Μόλι που πέθανε. Λοιπόν, η Μόλι φαντάζομαι πέθανε όπως πέθανε, δεν ξέρουμε πώς πέθανε. Και η γιαγιά, η Edith, η μητέρα της, έγραψε την ιστορία για να μείνει στην ουσία τυπικά να, να την κρατήσει για πάντα στη μνήμη, ρε παιδί μου. Αν είδατε το δωμάτιο της γιαγιάς, ήταν ένα μουσείο. Ένα μουσείο από τα μέλη της οικογένειας. Οπότε, απλά έτυχε να πεθάνουν τα μέλη. Τώρα, τυχαία, αδίχως δεν ξέρουμε γι' αυτό και δεν μας ένιωξε καθόλου πώς πέθανε ο καθένας. Γιατί, άμα δεις περισσότερο, το προκαλέσαν και μόνοι τους. Οπότε, τυπικά, η γιαγιά έφτιαξε ένα μύθο γύρω από τον καθένα, ώστε να μείνουν για πάντα θάνατοι. Και τυπικά εμείς αυτό που είδαμε ήταν ιστορίες που η γιαγιά έφτιαξε για το κάθε μέλος που έφυγε από τη ζωή. Αυτό. Και αν δείτε, η φαντασία σε όλα τα μέλη της οικογένειας ήταν υψηλά
σε ψηλά επίπεδα, γιατί όλοι είχαν πολύ ψηλή φαντασία. Εδώ και ο Σαμ μου έκανε κλικ, γιατί ο Σαμ με περιέγραψε για το παιδί του που πέθανε ενός χρονών, για τη φαντασία που είχε, και βλέπαμε και τη φαντασία του παιδιού, ότι υποτίθεται εκεί και εκεί. Και σκέφτεται τώρα, ο πατέρας έχασε το παιδί του και έγραφε για το τι έβλεπε αυτό το παιδί. Νομίζω το έχουμε λίγο στο μοτίβο. Λοιπόν, το μετρό λογικά θα το παίξω μεσοβδόμαδα, ελπίζω. Μάλλον βραδάκι θα κάθομαι, θα ράζω. Δεν περιμένω μέχρι το Σάββατο. Ελπίζω να μην περιμένω μέχρι το Σάββατο. Σάββατο θα παίξουμε άλλο. Τέλος πάντων, αλλά ναι, ήταν τρομερό και συνειδητοποίησα ότι τυπικά αυτό που είδαμε χθες ήταν ένα παιχνίδι το οποίο μιλούσε για μια γιαγιά η οποία έλεγε άπειρες ιστορίες. Και μ' άρεσε αυτό γιατί έτσι κρατούσε στη ζωή τα μέλη της οικογένειας. Δηλαδή πέθαναν παιδιά, εγγόνια, δυσέγγωνα, όλα τι πέθαναν εκεί πέρα. Και βάλε και τον προπάπου, ο οποίος προπάπος ήταν και αυτός, έφτιαχνε τα πάντα όλα. Μυστικά περάσματα, μυστικά τα πάντα, μυστικά από εδώ, από εκεί. Οπότε τυπικά αυτό είδαμε χθες. Και δικαιολογείται απόλυτα και μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, μόλις μαζευτούμε, έχω το WeTransfer για τα Strategy Guides. Είσαι ωραίος. Εγώ όμως για αρχή θα ξεκινήσω να σας δώσω το link από το σημερινό WeTransfer. Κατευθείαν ζεστά, 13 άτομα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε. Ναι, ήταν ένα παραμύθι τυπικά το χθεσινό. Ένα παραμύθι με πολλά παραμύθια και μπορώ να πω ότι εγώ προσωπικά το εκτίμησα πολύ περισσότερο αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα σας στείλω λοιπόν το σημερινό. Ό,τι αρχείο, καταρχάς στα ελληνικά δυστυχώς έχω μόνο δύο. Το Kind που το λατρεύω, θα σας μιλήσω γι' αυτό. Και το Περιφωτίσιος. Τα υπόλοιπα δεν τα έχω, τα έχω στα αγγλικά. Σας τα ανέβασα στο link που στέλνω τώρα στο chat. Όποιος θέλει να το πατήσει, να τα κατεβάσει καθώς θα ξεκινάμε. Λοιπόν, Ζωζέ Σαραμάγκο. Σαραμάγκου τον λέμε στα ελληνικά, το μεταφράζουμε. Σαραμάγκο γράφεται στα ελληνικά, στα αγγλικά. Δύο χρόνια μεγαλύτερος από τη γιαγιά μου είναι συνειδητοποίησα. Γεννήθηκε το 1922 και πέθανε το 2010. Νομίζω η ταινία το Blindness που είναι το περί τυφλότητας βγήκε 3 χρόνια πριν να πεθάνει, αν δεν κάνω λάθος. Τίποτα παιδιά, και σε λίγο και νοτίσια θα ανεβάσει και αυτό στα Strategy Guides, τα οποία χθες το έστειλε στο link και έπαθα ένα μικρό κεφαλικό γιατί είναι 18GB. Και σκεφτόμαστε ότι δεν έχω 18GB ελεύθερα αυτή τη στιγμή για να τα κατεβάσω, αλλά ναι. Λοιπόν, ωραία. Και από εδώ είμαστε, κατεβάζουμε και του τέτοιου, του Con. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να τα ανοίξω κι εγώ. Εδώ, στο δεύτερο link είναι τα Strategy Guides. Οπότε έχουμε ψωμί. Εν τω μεταξύ συνειδητοποίησα σήμερα. Τώρα θα ξεκινήσω με παράπονο. Αλλά ναι, συνειδητοποίησα σήμερα ότι, ρε παιδί μου, ενώ υποτίθεται ότι έχω και το κανάλι, κάνω πράγματα, όχι θαύματα και στο κάνω αρκετά, δεν με έχουν προσεγγίσει κανένα εκδοτικό ή οτιδήποτε, τουλάχιστον να μπορώ να σας δώσω κανένα giveaway, και δεν είμαι και άνθρωπος που μου αρέσει να ζητάω. Δεν σκεφτόμαι ότι ώρα που θα ήταν να μπορώ να σας κάνω κανένα giveaway, να σας δώσω κανένα βιβλίο εδώ πέρα. Θα ήταν αρκετά όμορφο και γενικά τα περισσότερα giveaway τα κάνω από την τσέπη μου. Οπότε σκεφτόμουν ότι δεν με έχει προσεγγίσει κανένας, ενώ κάνουμε δουλίτσα, κάνουμε πράγματα. Και μάλλον τα επόμενα, σκέφτομαι να σας κάνω κάποια κανονικά giveaways, κάποια κανονικά με βιβλία, με οτιδήποτε, θα έρθουν στον επόμενο καιρό, ευελπιστώ. Οπότε σιγά σιγά θα προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχουμε πολύ πράγμα από ό,τι βλέπω, για να κατεβάσετε εδώ. Όλοι φορτώσαμε τα τέτοια μας, τα βιβλία που ανεβάσαμε και αυτό μου αρέσει. Έχει Mass Effect, Pokémon, Fire Red, Dragon Age και άλλα. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστώ όλους. Πραγματικά αυτό είναι που μου αρέσει. Όλοι εδώ, σαν μια ένωση. Και τώρα, και ποιος να μας προσεγγίσει όταν τα μισά από αυτά τα μετακινούμε μεταξύ μας και τα δανείζουμε ένα στον άλλον σε ψηφιακή μορφή. Αλλά εντάξει, εμείς καλά είμαστε. Λοιπόν, άντε, τι λέτε, να βάλουμε μπρος, να ξεκινήσουμε να μιλάμε για το φίλτρο του Σαραμάγκου. Εγώ η αλήθεια είναι ότι δεν είχα την παραμικρή ιδέα για το Σαραμάγκο. Τα credits για το ότι γνώρισα το Σαραμάγκο τα δίνω στην πρώην μου, να είναι καλά εκεί που είναι. Πραγματικά πολλά από τα βιβλία που διάβασα φέτος και πέρυσι δεν τα ήξερα, δεν τα γνώριζα. Γνώρισα συγγραφείς, γνώρισα ήδη και ήταν από τα πολύ καλά πράγματα. Ο Σαραμάγκο ήταν ένα από αυτά τα όμορφα καλά πράγματα. Ντίγκου τσέκαρε για cloud. Cloud, να φτιάξουμε cloud για να τα ανεβάζουμε θα ήταν αρκετά ωραίο. Αλλά βέβαια, άμα δείτε από αυτό που δίνει επάνω ο Κον είναι σε φάση γύρω στα 18GB. Τόσο νομίζω ήταν. Τεράστιο είναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, Σαραμάγκο. Ένας συγγραφέας, Πορτογάλος, μαζί με τον Πεσόα θεωρούνται από τους μεγαλύτερους συγγραφείς, Πεσόα και ποιητής. Σαραμάγκο, συγγραφέας της Πορτογαλίας. Αρκετά και ο Πεσό και ο Σαραμάγκο ήταν μπροστάριδες
στο θέμα του να προ... αρκετά εθνικιστές τα έλεγα την χώρα τους και καλά κάνανε κιόλας. Λοιπόν, ήταν μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος της, της Πορτογαλίας, δύσκολες εποχές, περίεργα χρόνια. Τέλος πάντων, είναι αρκετά, αρκετά αντισυμβατικός συγγραφέας, αρκετά παράδοξος σε πολλά πράγματα, όπως και ο τρόπος γραφής του, ότι πάρα πολλές φορές δεν βάζει σημεία στίξης, με αποτέλεσμα εσύ να κάθεσαι και να διαβάζεις και να μην καταλαβαίνεις ποιος μίλησε, γιατί αυτό θα μπορούσε να το έχει πει οποιοσδήποτε. Οπότε πρέπει να το διαβάσεις 2-3 φορές για να πιάσεις ποιος είπε τι. Λοιπόν, 100 GB δείχνει free. Α, ωραία, το κρατάμε αυτό. Οπότε το βάζω στην άκρη. Λογικά κάτι θα φτιάξουμε στα επόμενα. Πρέπει να κάτσω να ασχοληθώ βέβαια. Όταν εγώ λέω να κάτσω να ασχοληθώ, καταλαβαίνετε ότι θα μας τραβήξει. Αλλά ναι, δεν μας χαλάει. Λογικά θα σας το ετοιμάσω. Θα σας δώσω βασικά. Μισό λεπτάκι. Είναι κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο θα δουλέψει, γιατί δεν είναι δικό μου το κομμάτι αυτό. Μια πολύ καλή φίλη, η οποία πριν από πολύ καιρό μιλούσαμε, μου έστειλε, είχε το όνειρό της να κάτσει και να οργανώσει τη βιβλιοθήκη της στην ψηφιακή στο Drive. Λοιπόν, τυπικά αυτό που έκανε ήταν να ανεβάσει όλα τα βιβλία της και τυπικά έκανε share και το link, έκανε share το link σε μένα. Οπότε φαντάζομαι ότι θα μπορείτε να μπείτε και μπορείτε να το αποθηκεύσετε. Αυτό είναι το ωραίο. Να μπορείτε, δεν ξέρω αν μπορείτε να τα ανοίξετε κι εσείς. Λογικά θα σας το στείλω εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν. Λογικά τσεκάρετε το αν μπορείτε να το... να μπείτε σε αυτό. Λοιπόν... νομίζω θα μπορείτε να μπείτε, οπότε ναι, πραγματικά δεν έχω ιδέα τι, πώς και γιατί, αλλά τσεκάρετε το, καλού κακού. Λοιπόν... είναι, αποθηκεύστε το αν θέλετε στο Drive σας, στο Google Drive σας, έχει μέσα μια τεράστια βιβλιοθήκη και είναι μια καλή αρχή για όσους ψήνεστε. Έχει αρκετά βιβλία μέσα, βιβλία που υπάρχουν, που δεν υπάρχουν. Πολύ όμορφα τακτοποιημένα, πραγματικά δεν πρόκειται να το κάνω ποτέ αυτή τη ζωή μου. Και ειλικρινά, μόνο και μόνο που ασχολήθηκε και πραγματικά μπράβο της, η κοπέλα έχει προβλήματα κίνησης, είναι σαν ένα πυρικό καροτσάκι και έχει κάτσει και ασχολήθηκε και τα έφτιαξε όλα αυτά. Πραγματικά μόνο και μόνο γι' αυτό αξίζει και με το παραπάνω. Οπότε αν θέλετε μπορείτε να το κρατήσετε το συγκεκριμένο. Είναι το link το οποίο μου στείλε και εμένα και ο σκοπός ήταν αυτό στην ουσία, να το κάνω κι εγώ share με όποιον μπορέσω σε περίπτωση που φανεί χρήσιμο σε κάποιον. Οπότε, ναι. Γι' αυτό μου αρέσει αυτή η αλληλεπίδραση. Έριξε πάρα πολύ δουλειά, παιδιά. Τα χώρισε σε κομμάτια. Η πλειοψηφία είναι εκεί που λέει ανασυγγραφή, που λέει διάφορα συγγραφείς αλφαβητικά. Στο ένα δηλαδή, που έχει ξένοι στα ελληνικά και ξένοι στα ξένα, υποτίθεται. Οι ξένοι στα ελληνικά είναι η πλειοψηφία των ελληνικών βιβλίων, ελληνικών PDF που υπάρχουν. Γενικά είναι αρκετά καλή δουλειά. Τσεκάρετε το. Δεν με ξέρει, για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το φλιτζάνι. Απίστευτη δουλειά, πραγματικά. Και αξίζουν τέτοιες προσπάθειες να μένουν, γι' αυτό και μεταξύ μας μοιραζόμαστε αυτά τα όμορφα link προκειμένου να μπορέσουμε ο ένας να ευχαριστώ GenFPS για το follow, να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, και τα περισσότερα από αυτά που σας δείχνω υπάρχουν και εδώ μέσα. Λοιπόν, το σημερινό υλικό θα είναι για πολλά χρόνια, πιστέψτε με, να πιάσεις να τα διαβάσεις όλα δεν προλαβαίνεις σε μια ζωή όλα αυτά, οπότε καταλήγεις σε αυτά που ξέρεις για αρχή και σιγά σιγά, παραδείγματος χάρη έχει Umberto Eco. Έχει τα πάντα όλα από Umberto Eco, εντάξει πάντα όλα. Έχει το όνομα του Ρόδου, εκκρεμές του Φουκώ, πώς να διαψεύσετε μια διάψη, αυτό είναι πολύ ωραίο, θέλω να το διαβάσω. Έχει πάρα πολλά, ωραία. Τακτοποιημένα και ωραία. Και ναι, αξίζει. Λοιπόν, Σαραμάγκο όμως, να μπούμε σιγά σιγά. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που μπήκατε για ακόμη μια Κυριακή. Σήμερα μπήκαμε δυνατά. Λοιπόν, παραμπήκαμε δυνατά θα έλεγα. 14 άτομα έχουμε σιγά σιγά. Την Τρίτη ή την Δευτέρα, λογικά μάλλον για Τρίτη το κόβω, θα ανέβει και στο YouTube, όσοι με βλέπετε στο YouTube.
Τρίτη εδώ πέρα. Άλλος Κυριακή τα live. Έχω, επειδή κατάφερα και έφτιαξα το γραφείο τελικά. Βρε, καλά Σμαράγδα. Δεν πρόλαβα να δω τα μηνύματά σου γιατί είχα ξεκινήσει live. Δεν έχω δει τι μου έχει στείλει. Θα το δω μετά όμως. Έχω επίσης επάνω, εδώ, έχω αλλάξει το τέτοιο. Επειδή κατάφερα και το έφτιαξα το γραφείο τελικά. Σκεφτόμουν ότι αν κάποιος θέλει να βοηθήσει, να σαπορτάρει οτιδήποτε το κανάλι μέσω PayPal, υπάρχει το link του donate κάτω. Σκοπός μου είναι να καταφέρω και το πρώτο σκοπός είναι να καταφέρω να φτιάξω τουλάχιστον το facecam. Κάποια στιγμή να καταφέρω να επενδύσω, να μπορέσω να πάρω μια καλύτερη κάμερα για να βλέπετε και εσείς καλύτερα. Και κατ' επέκταση είναι όσα κομμάτια μπορέσω να καταφέρω να φτιάξω σιγά σιγά μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα για να έχουμε ένα καλύτερο, μια καλύτερη ροή στο κανάλι. Γιατί η αλήθεια είναι τώρα που έχω συνηθίσει λίγο, έχει αρχίσει και μου καλαρέσει όλο αυτό. Και θα ήθελα να τραβήξει και να πάει παραπέρα, γιατί με κρατάει και εμένα σε μία ροή. Καλησπέρα Πατρινός 13, καλησπέρα όλους, σε όλους σας. Λοιπόν, αφού μπαίνουμε λοιπόν, ο καιρός έξω έχει αρχίσει και έχει αγριέψει για τα καλά βλέπω. Αέρας, για βροχή το πάει, δεν ξέρω σας τι καιρό έχει, χιόνια δεν έχουμε ευτυχώς. Αν και ξαναχιόνισε μέσα την εβδομάδα, στα βόρεια του νησιού το έστρεσε. Αναβάθμιση PC τόσο με αυτές τις τιμές και διαθέσιμες. Και επειδή δεν πρόκειται να καταφέρω να πετύχω το στόχο άμεσα, μέχρι να τον πετύχω, εγώ αυτό που θέλω στην ουσία, αν πω να φτιάξω το PC, ξέρω συγκεκριμένα, θέλω επεξεργαστή, θέλω RAM και μητρική. Αυτά προς το παρόν είναι. Τώρα όλα τα υπόλοιπα τα διαθέτω. Οπότε τσούκο, 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 τσούκο. GameStop αυτά, αυτά στην Αμερική. Εμείς εδώ είμαστε άλλου. Άλλη σπαπιά σαβγά. Λοιπόν, να πιάσουμε όμως τα του Σαραμάγκο, γιατί είναι από τα. Εν τω μεταξύ είναι τέταρτη φορά που το λέω. Λοιπόν, αυτά εδώ διαθέτω και έχω διαβάσει κι άλλο ένα σε ψηφιακή μορφή το τετράδιο. Το οποίο δεν μ' άρεσε τόσο. Είναι το vlog του. Blog του. Το οποίο το κάνει τυπικά βιβλίο. Εντάξει, δεν είναι και τόσο τρομερό. Αλλά αυτά εδώ έχω διαβάσει προσωπικά. Περί τυφλότητα, το Κάιν, το Ευαγγέλιο, το περί θανάτου και το περί φωτίσεως. Εδώ παραείδαμε χιόνια δύο φορές. Ήταν πολύ καλά, δεν έχουν παράπονο σε καμιά διετία πάλι. Οπότε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το σημερινό με το αγαπημένο μου βιβλίο. Γενικά, ο Σαραμάγκο. Ο Σαραμάγκο είναι σαν να έχει μια κόντρα με το Θεό. Είναι άθεος, ο Κώστας Δεσταρμάρος έκανε follow, ευχαριστώ. Ήταν βασικά, Θεός χωρέ. Είναι λίγο περίεργο, λες. Είναι εκεί που είναι τέλος πάντων, στον επέκεινα. Λοιπόν, ήταν άθεος και όλο του το έργο, τουλάχιστον αυτό που έχω διαβάσει εγώ, τουλάχιστον το θρησκευτικό είναι σε μια διαρκή κόντρα με το Θεό. Η αλήθεια είναι ότι μ' άρεσε πάρα πολύ, γιατί έθετε κάποια λογικά επιχειρήματα τα οποία μ' άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε μου τσίκλισε πάρα πολύ το ενδιαφέρον, μ' άρεσε ο τρόπος γραφής του, μ' άρεσε όλο αυτό ότι ξέρεις κάτι, είναι η προοπτική που έχουμε οι άνθρωποι. Όλο το έργο του Σαραμάγκο, και αυτό το συνειδητοποίησα διαβάζοντας, χωρίζεται σε τρία κομμάτια. Τι εννοώ, σε κάθε βιβλίο του χωρίζεται σε τρία μέρη. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες, αν γινόταν αυθόρμητα, αλλά κάθε βιβλίο του έχει τρία κομμάτια. Ξεκινάει το πρώτο μέρος. Στο πρώτο μέρος γίνεται η εισαγωγή. Ξεκινάει να δουλεύει το όλο θέμα. Στο πρώτο μέρος όμως, ενώ λες, μόλις αρχίσει και μαθαίνεις τους χαρακτήρες, μαθαίνεις τι γίνεται, ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Που το δεύτερο μέρος είναι η καρδιά του κάθε έργου του. Στο δεύτερο μέρος λοιπόν, ξαφνικά αλλάζει λίγο το τροπάριο, γίνεται πιο σκληρό και όλα τα βιβλία ακολουθούν σχεδόν την ίδια ροή. Και έρχεται στο τρίτο μέρος. Και ο πρωταγωνιστής δεν είναι ο πρωταγωνιστής που νόμιζες ότι θα είναι. Γιατί συνήθως όλα τα βιβλία σου ξεκινάνε με τον πρωταγωνιστή ή την ιστορία του πρωταγωνιστή από την αρχή. Δηλαδή, όλα του τα βιβλία που έχω διαβάσει μέχρι τώρα σου ξεκινάνε έναν ήρωα. Ο ήρωας που σου εισάγει την ιστορία, που σε μαθαίνει την ιστορία σιγά-σιγά, δεν είναι ο πρωταγωνιστής. Ο πρωταγωνιστής γεννιέται από το δεύτερο και μετά μέρος και συνήθως ο πραγματικός πρωταγωνιστής γεννιέται στο τρίτο μέρος. Ενώ έχει ξεκινήσει από το δεύτερο και μετά κομμάτι. Μπαμ, βγαίνει στο τρίτο και λες, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής τελικά αυτός. Αν και τεχνικά δεν πρόκειται για πολλούς πρωταγωνιστές, γιατί είναι μια ομάδα, είναι γενικά ένα συντέστημα. Και αυτό είναι που μου άρεσε, δηλαδή ήτανε. Ο τρόπος γραφής του είναι τελείως αντισυμβατικός και διαβάζοντας τα περισσότερα. Τα περισσότερα από τα έργα του, έχει πάρα πολλά έργα, εγώ έχω διαβάσει αυτά, σας ξαναλέω. Συνειδητοποίησα ότι τυπικά είναι ο τρόπος γραφής του σε τρία μέρη. Και όχι μόνο σε τρία μέρη,
Είναι ένας ανεμοστρόβιλος. Ένας ανεμοστρόβιλος που συμπαθείς κάποιους από τους κακούς, κάποιους από τους κακούς, αν υπάρχουν κακοί. Τεχνικά δεν υπάρχουν καλοί και κακοί. Υπάρχουν άνθρωποι με ανθρώπινα συναισθήματα. Με ό,τι συνεπάγεται αυτό το συνέστημα. Είτε είναι φόβος, είτε είναι δειλία, είτε είναι γενναιότητα, είτε είναι φώτιση ή οτιδήποτε. Και να πω. Μ' άρεσε πάρα πολύ, αυτό σας ξαναλέω με τσίκλισε πάρα πολύ και το συνιστώ. Συνιστώ να πιάσετε να διαβάσετε Σαραμάγκο, αξίζει, αν όχι όλα τουλάχιστον αυτό που αξίζει για αρχή, το πρώτο για μένα, αν και έχει τελείως τεράστια διαφορά από όλα τα υπόλοιπα, κολλάει μόνο με το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο. Το μόνο που είναι λίγο διαφορετικό, αλλά είναι το αγαπημένο μου, το λατρεύω αυτό, πραγματικά το λατρεύω. Όταν λέμε το λατρεύω, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο πολύ το λατρεύω, είναι αυτό εδώ. Σαραμάγκο. Σαραμάγκου, Ζωζέ Σαραμάγκου, Κάιν. Ευχαριστώ για το donate. Κάναμε εφετειακή αρχή, τρία τέτοια. Σιγά σιγά, ευχαριστώ πάρα πολύ, ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, οπότε έχετε καταλάβει κιόλα σιγά σιγά ότι όταν αρχίζω και λέω για βιβλία που μου αρέσουν ή για οτιδήποτε, αρχίζω και ενθουσιάζομαι και αρχίζω και παίρνω φόρα και εκεί κάπου δεν σταματάω. Δεν ξέρω. Ενώ ξεκινάω λίγο πετονικά, κάπου μαρσάρω. Εν τω μεταξύ, σήμερα τεράστια κούπα. Λοιπόν, Κάιν. Τι γίνεται με τον Κάιν? Αν και στο πρόσωπο μοιάζει πάρα πολύ με τον Ιησού, υποτίθεται από την εικονογραφία που ξέρουμε, έχει και το σημάδι του Κάιν στο κούτελο. Λοιπόν, ο Κάιν είναι σε φάση. Ξέρετε τον κλασικό Κάιν, Κάιν και Άβελ. Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο στο μυαλό μου πάντα όταν ακούω Κάιν και Άβελ, μου έρχεται να πω και Άβερελ, αλλά δεν ξέρω γιατί. Είναι από το Λουκι Λουκ, μάλλον φαντάζομαι. Λοιπόν, Κάιν. Είναι η ιστορία του Κάιν, ο οποίος Κάιν είναι το πιο περίεργο από όλα του τα βιβλία. Ενώ είναι όλα γαμάτα, αυτό είναι το πιο παράδοξο. Μεταξύ μου αρέσει τόσο πολύ το εξώφυλλο, δηλαδή πραγματικά είναι, έχει βραβευτεί με Νόμπελ. Τα περισσότερα του Σαραμάγκο έχουν βραβευτεί με Νόμπελ. Λοιπόν, μας κατέστρεψε στο Σαν Λίγκ. Είναι, θα, βασικά αν τα βάλετε τα κατεβάσετε μετά, γιατί τώρα θα σπάει η ποιότητα από το όσο downloading που έχει να πέσει. Λοιπόν, κι εγώ Averell. Πλάκα, πλάκα, ναι. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ οικονομικό, έχει 6 ευρώ. Εγώ σας το δίνω και σε PDF, το μοίρασα στο link που έστειλα στην αρχή. Θα το ξαναβάλω τώρα για όσους μπήκατε εδώ πέρα. Βασικά όχι, εδώ είναι το τελευταίο, δεν υπάρχει. Μισό λεπτάκι να το ξανακάνω copy. Μεταξύ είναι τόσο πολλά. Πω. Έχουμε κάνει δουλίτσα, όχι βλακίες έτσι. Πολλά τα link, θα τα ξαναμοιράσω στην τέτοια. Λοιπόν, υπάρχει εδώ μέσα σε αυτό ο Κάιν. Ξεκινάει σε ένα παράδεισο που πετάει τις πόντες κατευθείαν για τους αγγέλους. Τι λέει ότι για την Εύα σε φάση ότι εντάξει, ο Αδάμ παρά ήταν μαμούχαλος, ρε παιδί μου, σε φάση. Και η Εύα ίσως να μην ήταν και τόσο. Αλλά και τι μας νοιάζει στην τελική, γεννιούνται τα παιδιά εκτός παραδείσου. Λέει, ξεκινάει την ιστορία με το που εν παραδείσο που ξεκινάει η πτώση των ανθρώπων, βγαίνουν από τον παράδεισο και ξεκινάνε να περιπλανώνται στον κόσμο. Σε ένα κόσμο που υπάρχουν και άλλοι. Και τυπικά στην ουσία ξεκινάει το mood ότι οι άνθρωποι είναι. Ο Αδάμ και η Εύα, για παράδειγμα, ήταν ένας από τους πολλούς Αδάμ και Εύα που προσπάθησε να φτιάξει ο Θεός. Αν και σε πολλές μυθολογίες τουλάχιστον, και το κομμάτι του χριστιανισμού αναφέρεται και η Λίλιθ, όπως η πρώτη γυναίκα του Αδάμ πριν. Δηλαδή, τυπικά είναι σαν σου λέει: εγώ προσπάθησα να κάνω τον Αδάμ και την Εύα. Αλλά ταυτόχρονα έφτιαξα και 3, 4, 5, 6 παρά. Ήταν η βερσιόν του 0.1, το 0.2 και πήγαινε σιγά σιγά σαν τα USB. Οπότε έβγαλα και 5, 6, 10 διαφορετικούς σε άλλους κήπους, γιατί το αφήνει να ενωθεί και είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι μυθοπλασία, αλλά ναι. Και τέλος πάντων ξεκινάει η ιστορία. Και ξεκινάει η ιστορία με το να γίνεται και ο διωγμός από τον. Ναι, εντελώς. Ο διωγμός από τον παράδεισο. Φεύγουν από τον κήπο της Εδέμ. Βασικά δεν υπήρχε παράδεισος. Από τον κήπο της Εδέμ φεύγουν. Φτιάχνουν ένα σπιτικό μακριά. Και αρχίζει το Dachterdi. Το θέμα είναι ότι ο Άβελ, ο Κάιν, νομίζω ήταν ο Γιωργός, ο Άβελ ήταν με τα πρόβατα. Μια ζωή τα μπερδεύω. Ό,τι και να κάνω, όπως και να μάθω, μια ζωή τα μπερδεύω. Για κάποιο λόγο στο μυαλό μου είχα ότι ο. Τέλος πάντων, ένας ήταν ο Βοσκός, ο άλλος ήταν ο Γιωργός. Νομίζω ο Κάιν ήταν ο Γιωργός, ο Άβελ ήταν ο Βοσκός. Μπορεί να το κάνω και λάθος. Anyway, πάνε να κάνω θυσίες, ο ένας στα δικά του, όλα στα δικά του. Αλλά ο καπνός που ανέβαινε στον ουρανό ήταν από τις θυσίες του Άβελ. Με αποτέλεσμα ο Κάιν να στεναχωρηθεί.
Για μια εβδομάδα προσπαθούσε, αλλά για κάποιο λόγο ο Θεός τα παπάρια του τον έγραφε. Εν τω μεταξύ και ο Άβελ εντελώς μνόπανο, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζεται στο βιβλίο. Sorry που μιλάω έτσι, αλλά κάπως έτσι τον παρουσιάζει. Πουλούσε φλεξ στον Άβελ, ο Άβελ στον Κάιν. Με αποτέλεσμα ο Κάιν ήταν στεναχωρημένος, είχε φορτώσει που είχε φορτώσει, πήρε και μια πέτρα ή κεφάλι γαϊδάρου. Νομίζω με κρανίο γαϊδάρου πρέπει να του την έφερε. Δεν θυμάμαι τώρα αυτή τη λεπτομέρεια ακριβώς. Και πάρ τον κάτω. Και κάπως έτσι, εντωμεταξύ πετιέται και ένας θεός από το πουθενά και του λέει τι έκανα, πάρε το σημάδι δώρο, δεν θα μπορέσεις να πεθάνεις ποτέ. Και ξεκινάει η ιστορία του Κάιν, ο οποίος κάνει ένα τελείως αντισυμβατικός. Αυτή η αθανασία του Κάιν τεχνικά μέσα στο βιβλίο περνάει ως ένας Κάιν, ο οποίος με ένα μαγικό περίεργο τρόπο, το οποίο δεν θα σας το πω, μπορεί και απλά περνάει σε χρονικές διαστάσεις. Δηλαδή, ξεκινάει εδώ, περπατάει και μπορεί να βρεθεί μετά από 100 μέτρα στην εποχή του Αβραάμ. Μετά από 200-500 μέτρα, αφού συνεχίζει το ταξίδι του, μπορεί να βρεθεί στην εποχή του Νόε. Δηλαδή, πάει μπρος πίσω στον χρόνο. Και δείχνει αυτή την κόντρα τυπικά, προσπαθεί να βρίσκει, με το που φεύγει ρε παιδί μου, ξεκινάει, βρίσκει κάποιους άλλους σε μια πόλη και μετά μου φάνηκε πολύ περίεργο και λες, μα καλά, δεν ήταν αυτοί οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο. Έλα όμως που δεν ήταν οι μοναδικοί άνθρωποι στον κόσμο και καθώς και αυτό είναι το ωραίο, είναι αυτό το αντισυμβατικό γιατί η κυρίαρχη ερώτηση όσων αμφισβητούν το θέμα Αδάμ και Εύα είναι, λέει, και καλά πώς, μεταξύ δύο γίναν όλα τα έθνη και όλο διόταν μεταξύ τους και με τα παιδιά τους, είναι το κύριο επιχείρημα και πάνω σε αυτό πατάει για να το ξεκινήσει. Και καθώς φεύγει λοιπόν βρίσκει μια πόλη στην οποία πόλη βασιλεύει Λίλιθ. Και για να μην σας το πω λίγο, ξεκινάει το ταχτερτή αλλά σηκώνεται φεύγει και από εκεί. Προχωράει σε πάρα πολλές χρονικές, σε πάρα πολλές χρονικές περιόδους. Είναι ένα βιβλίο αμφισβήτησης, λογικής αμφισβήτησης απέναντι στο παράδοξο της θρησκείας όπως περιγράφεται εδώ μέσα. Λοιπόν, και αγαπημένη μου σκηνή. Θα σας πω την αγαπημένη σκηνή, θα σας πω πώς τελειώνει. Πραγματικά δεν θα σας πω πώς τελειώνει, αλλά θα σας πω ότι συναντάει πάρα πολλούς κεντρικούς χαρακτήρες της Παλαιάς Διαθήκης. Τουλάχιστον μέχρι και την εποχή, χρονολογικά, φτάνει μέχρι και την εποχή του Αβραάμ Ισακ, μέχρι εκεί που είναι το πιο... Βασικά όχι Αβραάμ, είναι πιο παλιός. Μέχρι το Μωυσή νομίζω φτάνει. Φτάνει μέχρι και το Μωυσή. Λοιπόν... Οπότε αγγίζει το κομμάτι από τη γέννηση μέχρι και τα χρόνια του Μωυσή, όλο αυτό το χρονικό περίπου κράτησε 4.000 χρόνια, 3.000 χρόνια όλο αυτό χρονολογικά σύμφωνα με το βίβλο. Λοιπόν, αγαπημένη σκηνή, έχει φτάσει κάποια στιγμή, καθώς περπατάει, βρίσκεται απέναντι από τον Αβραάμ, την ώρα που πάει να θυσιάσει τον Ισαάκ. Γίνεται ό,τι γίνεται, δεν θα σας πω, δεν θα σας σποϊλάρω, να το διαβάσετε, είναι πάρα πολύ. Βγαίνει μέσα σε ένα απόγευμα, είναι τόσο ωραίο βιβλίο, πραγματικά είναι τόσο ωραίο βιβλίο. Ξαναπροχωράει και μετά από κάποια περιστατικά, ενώ πρώτα βρήκε τον Αβραάμ και τον Ισάκ πάνω στο βουνό, γυρνάει στο παρελθόν. Τότε που ο Αβραάμ συνάντησε τους τρεις αγγέλους μέσα στην καλύβα, για να του πούνε ότι θα γεννήσει η Σάρα τον Ισάκ, δηλαδή πάει στο παρελθόν. Πρώτα πάει στο μάλλον και μετά στο παρελθόν. Και του λέει ο Ισάκ, κάπως ξέρω εσένα. Εν τω μεταξύ ο Ισάκ, δεν ξέρεις είναι αυτό, είχε την προ, πώς λέγεται. Όταν θυμάσαι κάτι που δεν ξέρεις ότι θα συμβεί, τέλος πάντων είναι λίγο περίεργο με τα χρονικά παράδοξα αυτό. Αλλά υπάρχει, πάνω σε αυτό που θα πειθαρχούν οι επικυρίαρχοι, είναι η μνήμη που υποτίθεται ότι έχεις για κάτι που θα συμβεί, που δεν έχει συμβεί. Είναι μνήμη του μέλλοντος. Λίγο περίεργο. Λοιπόν, τέλος πάντων, πατάει πάνω σε αυτό και ξεκινάει, γίνεται η ιστορία, λέει το Νταβαντούρι με τους τρεις αγγέλους που είχαν πάει ότι η Σάρα θα γεννήσει και η Σάρα γελάει και η Σάρα σε φάση τους λένε θα το ονομάσει Ισάκ γιατί γέλασες και αυτά και εκείνη τη στιγμή εμφανίζεται και ο Λότ. Ο Λότ, ο οποίος ζούσε στα Σόδωμα ή στα Γόμορα, ξανά από τα δύο. Λοιπόν, και τυπικά οι άγγελοι, βασικά, όχι δεν εμφανίζεται ο Λότ, ψέματα. Είναι στη φάση τη σκηνή και λέει ο ένας από τους αγγέλους, ενώ μεταξύ ένας από τους αγγέλους υποτίθεται ότι είναι ο Θεός, και λέει τώρα σπάνω ένας από τους αγγέλους, παιδιά, εγώ έχω και δουλειά μετά αφού τελειώσω από εδώ. Πρέπει να πάω στα Σόδωμα να προειδοποιήσω τον Λότ ότι θα καταστραφεί τέτοια, ότι θα καταστραφεί, θα ρίξει ο Θεός φωτιά και θα τους κάψει. Και λένε τώρα μεταξύ, καλά λέει, δεν μπορούν να σωθούν και αυτά.
λέει ο τέτοιος, βρέζουμε 100, βρέζουμε 1000 άτομα τα οποία είναι αθώα και δεν θα το καταστρέψω. Αυτή είναι και φράσεις που υπάρχουν νομίζω μέσα στη βίβλο. Το παζαρεύουν και λέει μπορούμε να το ρίξουμε λίγο, τώρα 1000 άτομα πολλά ρε παιδί μου. Και λέει βρέζουμε 100 άτομα τα οποία είναι αθώα και δεν θα τα καταστρέψουμε τα Σόδομα ρε παιδί μου. Παζαρεύει, λέει ρε παιδιά τώρα 100. Εν τω μεταξύ έχει ακριβώς αυτή τη στιχομηθεία που σας κάνω σε φάση με τον ίδιο τρόπο. Και λέει να το ρίξουμε λίγο ρε παιδί μου. Δηλαδή παρά είναι too much. Γι' αυτό έχει πάρα πολύ χιούμορ το βιβλίο. Πραγματικά είναι καυστικό και έχει πάρα πολύ χιούμορ. Λέει να το ρίξουμε λίγο. Και λέει βρέζουμε 5 άτομα τα οποία είναι. Ή 5-10 άτομα τα οποία είναι. Νομίζω 5 άτομα. Αν βρει μέχρι το πρωί 5 άτομα τα οποία είναι αθώα, δεν τα καταστρέψω. Πάνε στα Σόδομα, βλέπουν ό,τι βλέπουν εκεί πέρα. Παρεμπιπτόντως, οι δύο άγγελοι την πατήσανε, δηλαδή από τους τρεις αγγέλους, τους δύο τους μαζέψανε εκεί στα Σόδομα, κύλησαν και αυτοί και γίνανε έκτοτε απευθείας. Ήταν λίγο περίεργο, μόνο ο Θεός νομίζω ήταν σε φάση που δεν. Λοιπόν, και την ιστορία την ξέρετε με τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ο Λότ με τη γυναίκα του φύγανε και τις κόρες του. Η ιστορία του Λότ βέβαια είναι ακόμα πιο τραγική. Λοιπόν, φεύγει ο Λότ με τη γυναίκα του και με τις κόρες του. Φεύγει και ο Αβραάμ με τον Κάιν, γιατί πήγε και ο Αβραάμ και ο Κάιν μαζί προσπαθώντας να βρούνε κάποια άτομα. Τέλος πάντων πάνε στα Σόδομα, δεν καταφέρουν να βρούνε 5-10 αθώους. Την κοπανάνε γιατί θα επέφτανε η φωτιά του Θεού να τους καταστρέψει. Και είναι σε φάση τώρα, θα σας κάνω στο setup της αγαπημένης μου σκηνής. Υπάρχει μια φράση συγκεκριμένη που μου άρεσε πάρα πολύ. Λοιπόν, και είναι τώρα... Γίνεται το τι γίνεται ρε παιδί μου. Και καθώς περπατάνε λοιπόν, από τη μία πάει ο Λότ και τέτοια, από την άλλη πλευρά πάνε γυρίζει πίσω ο Αβραάμ με τον Κάιν και περπατάνε ρε παιδί μου στο δρόμο και λέει ο Θεός, τελικά δεν τα καταφέραμε να... Δεν. Ήταν στεναχωρημένοι και οι δύο ρε παιδί μου, ο Κάιν ήταν ακόμη στεναχωρημένος, αλλά ο... ήταν σε φάση ρε παιδί μου, του λέει, και δεν μπορέσαμε να τους βρούμε ρε παιδί μου, 5 άτομα, οπότε δικαιολογημένα και αυτά, λέει, πού να βρεις 5 άτομα τα οποία να είναι αθώα. Και εκείνη τη στιγμή λοιπόν γυρνάει ο χαρακτήρας του Κάιν και λέει στον, έτσι μονολεκτικά, γυρνάει, κοιτάει τον Αβραάμ και του λέει, τα παιδιά, δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο και τα παιδιά. Ήταν ότι ήταν ρε παιδί μου τα Σόδομα και τα Γόμορα, αλλά τα παιδιά ήταν παιδιά. Ποιος μπορεί να κατηγορήσει ένα παιδί, δεν είναι αθώο ένα παιδί, σύμφωνα με τη θρησκεία ή οποιαδήποτε θρησκεία. Είναι τα παιδιά δαιμονικά ή τα παιδιά έχουν κάνουν κακές πράξεις ή οτιδήποτε. Τα παιδιά είναι παιδιά, τα παιδιά είναι αθώα. Και είναι σε φάση εκεί σταματάει. Κοκαλώνει ο Αβραάμ και προχωράνε. Και είναι σε μια φάση τώρα εκεί και λες, okay, ναι, έχει ένα point. Είναι αυτές οι όμορφες στοχοποιήσεις που τοποθετεί, που σε βάζει το τρυπάκι να σκεφτείς, ρε φίλε, αν ίσχυε αυτό που έλεγε περί θρησκείας ή οτιδήποτε βίβλος, υπάρχουν πολλές δικλείδες και τυπικά αυτό που βλέπεις είναι η παρουσίαση ενός θεού ο οποίος είναι λίγο ανεύθυνος, πολύ ανεύθυνος σε πολλούς βαθμούς και πάντα το σκεφτόμουν ότι όταν σκεφτόμουν τον θεό της Παλαιάς Διαθήκης, γιατί είναι σαν να βλέπεις δύο διαφορετικούς θεούς τυπικά, της Καινής και της Παλαιάς, να μην είναι ο ίδιος καν θεός. Λοιπόν, γιατί το έχω ψάξει και το έχω μελετήσει πολύ το θέμα στη ζωή μου, ότι ένας θεός εκδικητικός, δηλαδή τόσα πάθη, πραγματικά ο θεός της Παλαιάς Διαθήκης έχει χειρότερα πάθη από τους ανθρώπους, δηλαδή τόσο εκδίκηση, τόσο... έχει εξαφανίσει λαούς, λαούς και λαούς, πραγματικά, και είμαι σε φοβερά φάση σκεφτόμαι, ρε παιδί μου, πραγματικά, έχει εξαφανίσει τα πάντα όλα, σκότωνε αβέρτα, θεός. Τέλος πάντων, και είναι πολύ ωραίο, διαβάστε το. Καλησπέρα, καλησπέρα, Έλληνα. Οπότε το πρώτο που συνιστώ να διαβάσετε από όλα αυτά που θα δείξω είναι αυτό εδώ. Είναι το πιο... Το που χτυπάει και η τέτοια από εδώ. Είναι το πιο αντισυμβατικό από όλα τα άλλα. Μικρό. Δηλαδή είναι... Καμιά πόσο είναι? 150 σελίδες είναι. Πραγματικά τίποτα. Φεύγει μέσα σε μια μέρα. Λοιπόν, και αφού τελειώσουμε τον Γκάιν... Το λατρεύω αυτό το βιβλίο όπως έχετε καταλάβει. Πραγματικά Κάιν και ξερό ψωμί και με τα δύο χέρια ψηφίζω Κάιν προσωπικά. Μπορεί το καλύτερό του σύμφωνα με όλους να είναι το περί τυφλότητος, αλλά για μένα είναι το Κάιν. Λοιπόν, πάμε τώρα στο περί τυφλότητος, γιατί το καθένα από αυτά έχει πάρα πολλά να πει. Υπάρχει μια τριλογία λοιπόν. Η τριλογία η οποία είναι αυτή εδώ πέρα ξεκινάει
Γιατί συνδέονται μεταξύ τους όλα αυτά. Οι χαρακτήρες από αυτά τα τρία βιβλία συνδέονται. Έμεσα, όχι άμεσα, περισσότερο μεταξύ πρώτου και δεύτερου βιβλίου και λιγότερο με το τρίτο. Αλλά είναι μια τριλογία τυπικά. Είναι το περί τυφλότητος. Εν τω μεταξύ χτυπάει το κίτρινο αντανακλάει σαν να μην υπάρχει αύριο. Λοιπόν, περί τυφλότητος, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα. Μετά είναι το περί φωτίσεως. Και μετά είναι το περί θανάτου. Εν τω μεταξύ, κάποια αυτά είναι πολύ επικύρα. Βασικά, όλα είναι επικύρα. Και έχω να σας κάνω και παραλληλισμούς με πράγματα. Γιατί κάποια αναφέρεται κάποια σκηνικά που συνέβησαν το τελευταίο διάστημα. Και έχω να σας κάνω κάποιους ωραίους παραλληλισμούς με αυτά. Γιατί πολλά από αυτά διαβάζοντάς τα, δηλαδή, σε βάζει στο mood να σκεφτείς λίγο παραπάνω κάποια άλλα πράγματα. Λοιπόν, ας ξεκινήσω πριν τη φρόντα. Ξαφνικά, σε μία χώρα, δεν λέει σε ποια χώρα, αφήνει να εννοηθεί ότι είναι σε φάση σαν Αγγλία ή οτιδήποτε. Αλλά σε μία χώρα, είναι τόσο ξέμπαρκο ρε παιδί μου, σε μία χώρα ένας που νομίζω ότι είναι ο πρωταγωνιστής, γι' αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ότι ξεκινάει και λες, αυτός είναι ο πρωταγωνιστής, δεν είναι, είναι στην αρχή αλλά δεν είναι στο τέλος. Λοιπόν, νοσεί και τυφλώνεται, δηλαδή ένας τυπάς είναι σε ένα τροχαίο τέτοιο, πηγαίνει στο σπίτι του και με το που πάει στο σπίτι του, ευχαριστώ Φαουστίνα Καρούζο για το follow, ωραίο nickname. Λοιπόν, και ξεκινάει σε φάση στο σπίτι του, με το που φτάσει στο σπίτι του τυφλώνεται. Εντάξει, λες δεν. Και είναι σε φάση γυρίζει η γυναίκα του ρε παιδί μου και όποιος έρθει σε επαφή τον πάει στον οφθαλμίατρο και αυτά. Έλα όμως που αυτό είναι σαν μια μορφή ασθένειας, μια περίεργη μορφή ασθένειας, πολιτική, κάτι σαν κορονοϊό σκεφτείτε, μόνο που όσοι έρθουν σε επαφή με αυτό και μετά εξαπλώνεται η τέτοια. Οπότε όσοι ήρθαν σε επαφή ο ένας με τον άλλον, ξέρεις, σε φάση ξεκινάει από αυτόν, είναι ο ασθενής νούμερο 0 και ο ασθενής νούμερο 0 λοιπόν διαδίδει την τυφλότητα, η οποία τυφλότητα είναι σαν ένας ιός και ξαφνικά από το, μέσα σε μια μικρή ομάδα ανθρώπων τις πρώτες μέρες αντιλαμβάνονται ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί όσοι ήρθαν σε επαφή ένας με τον άλλον, ξεκινώντας από τον πρώτο, ο γιατρός, στο ιατρείο του γιατρός ήρθε με άλλους ασθενείς, οι άλλοι ασθενείς ήρθαν με τους δικούς τους, οπότε ξαφνικά εξαπλώνεται η τυφλότητα και αρχίζουν και τυφλώνονται. Και ψιλοκαταλαβαίνει η κυβέρνηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Οπότε τι κάνουμε, ας τους μαζέψουμε αυτούς και ας τους πάμε σε ένα ίδρυμα να τους φυλάξουμε εκεί κλεισμένους μέσα κάπου, ρε παιδί μου. Και ξεκινάει η ιστορία με αυτή την ομάδα ανθρώπων, τους πρώτους ασθενείς που τους πάνε σε ένα ιατρείο, σε ένα νοσοκομείο, ότι είναι εκεί πέρα, και τους κλείνουν μέσα. Το θέμα είναι ότι αρχίζουν και γίνεται established οι ιστορίες μεταξύ των. Μεταξύ των χαρακτήρων. Είναι ο πρώτος τυφλός με τη γυναίκα του. Είναι ο γιατρός με τη γυναίκα του, ο γιατρός που τον κούραρε. Είναι μια κοπέλα η οποία είναι σε φάση σαν φοιτήτρια θα το έλεγα, αλλά κάνει και άλλες εξωτερικές δουλειές, αν καταλαβαίνετε. Και ένας γέρος. Λοιπόν, και στην πορεία γνωρίζουν και ένα... Στην πορεία, αλλά αυτό γίνεται πολύ μετά, θα σας πω τι γίνεται βασικά. Και ξεκινάει, γίνεται στάμπλης και είναι και ένας οδηγός ταξί, είναι ο οδηγός ταξί που πήγε τον πρώτο ασθενή στο σπίτι του. Ξεκινάει η ιστορία και τα πράγματα εξελίσσονται λίγο παράδοξα, γιατί τυπικά εκεί που τους πήγανε ήταν 7 άτομα, νομίζω όλοι στο σύνολο, νομίζω 7 άτομα και ένα παιδάκι πρέπει να ήταν, θυμάμαι καλά. Λοιπόν, 7 άτομα σε ένα ίδρυμα κλεισμένη για αρχή και σιγά σιγά φέρνουν κι άλλους. Στην αρχή όλα ήταν ok, εντάξει, πηγαίναν οι νοσοκόμοι, τους πηγαίναν τα πράγματα στην αυλή για να μην έρθουν σε επαφή, γιατί καταλάβανε ότι από την αφή κολλάει όλο αυτό. Και έλα όμως που τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται όλο και πιο σκατένια, γιατί σιγά σιγά στη χώρα αρχίζει γι' αυτό και εξαπλώνεται. Οπότε γεμίζει το νοσοκομείο φουλάρι, με αποτέλεσμα να είναι ο ένας πάνω στον άλλον, σαν ζώα κυριολεκτικά όλοι. Μάλιστα υπάρχουν και κάποιοι στρατιώτες, κάποια στιγμή τα παίζουν λίγο από το άγχος, από το στρες, από αυτά αρχίζουν και πυροβολούν αδιάκριτα, γίνεται ένας χαμός γενικά και σε κάποια στιγμή τους παρατάνε και φεύγουν. Λοιπόν, αλλά όσο γίνεται όλο αυτό, γεμίζει όλο το νοσοκομείο ξαφνικά με πάρα πολλούς τυφλούς, οι οποίοι ήταν άνθρωποι που έβλεπαν που τυφλώθηκαν και ξεκινάει η ιστορία. Έρχεται κάποια στιγμή μια ομάδα τυφλών, στους οποίους τυφλούς υπήρχε ένας πραγματικός τυφλός. Που πραγματικός τυφλός σημαίνει ότι μια ζωή δεν έβλεπε, άρα ξέρει καλύτερα να χειρίζεται την τυφλότητα από αυτούς που ξαφνικά έγιναν τυφλοί.
Λοιπόν, ήξερα να διαβάζει και Μπράιλ, τα ήξερα όλα. Και αυτός υποτίθεται εκεί μέσα δημιουργείται ένας συνασπισμός, ξετυλίγονται οι ιστορίες όλων αυτών, οι προσωπικές τους ιστορίες, και ξετυλίγεται ένας συνασπισμός από γκάγκστερ τυφλούς, θα το έλεγε κάποιος. Ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά κάπως έτσι να το πεις γιατί το κάνεις απλοϊκό. Και βλέπεις πως οι άνθρωποι, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τους υπόλοιπους τυφλούς, κάποια στιγμή ζητάνε και ανταλλάγματα για να τους δώσουν, γιατί έχουν φτιάξει, έχουν μαζέψει όλες τις τροφές που είχαν στο νοσοκομείο εκεί πέρα και τις φυλάνε και τυπικά είναι τα βατζίδες των υπολείπων τυφλών. Οπότε ζητάνε ανταλλάγματα, όπως για παράδειγμα να κάνουν σεξ με τις γυναίκες των άλλων και άλλα τέτοια ωραία πράγματα. Γενικά βλέπεις πως ο άνθρωπος, αν χάσει μία από τις βασικές του αισθήσεις, που είναι η όραση, που είναι ίσως από τις πιο βασικές αισθήσεις που καθορίζει τον άνθρωπο ως άνθρωπο, το περιβάλλον του, πώς κινείται, γίνεται σιγά σιγά όλο και πιο ζώο και βλέπεις πως οι άνθρωποι προσπαθούν να κρατήσουν για αρχή τον άνθρωπο ως άνθρωπο μέσα σε όλο αυτό το πράγμα. Το fun fact είναι ότι η γυναίκα του γιατρού, και δεν θα σας πω τι παίζει, η γυναίκα του γιατρού έχει κάτι το ιδιαίτερο. Κάτι το ιδιαίτερο το οποίο πραγματικά δεν θα σας πω τι παίζει, γιατί χαλάει όλη τη μαγεία, να σας το κάνω super spoiler. Λοιπόν, και όλη η ιστορία ξετυλίγεται σιγά σιγά, ενώ ξεκίνησε με το πρώτο τυφλό, ξετυλίγεται γύρω από τη γυναίκα του γιατρού και την ομάδα που έχει μαζέψει, που είναι η πρώτη ασθενή τυπικά, η ομάδα Α, θα μπορούσε κάποιο να πει. Βλέπεις τι γίνεται, πώς προχωράνε, πώς εξελίσσεται, είναι πάρα πολύ. Σε κρατάει ρε παιδί μου και λες τι θα γίνει μετά. Δηλαδή, είναι από τα μυθιστορήματα, γιατί τύπου μυθιστόρημα είναι, το οποίο από τη μία βλέπεις πώς καταραίει η κοινωνία. Πώς καταραίουν οι θεσμοί, πώς καταραίουν τα πάντα, δηλαδή σε φάση, αν αυτό που λέγαμε τώρα κοροναϊό ήταν τυφλότητα, εκεί να δείτε πάρτι, εκεί να δείτε πάρτι. Πώς καταραίουν οι θεσμοί, πώς καταραίει ο άνθρωπος ως άνθρωπος, γιατί τι είναι αυτό που κρατάει τον άνθρωπο και τον κάνει άνθρωπο ανάμεσα στους άλλους ανθρώπους και ανάμεσα στα άλλα ζώα. Δηλαδή, το πιάνει από όλες τις πλευρές. Και στην πορεία, τέλος πάντων, γίνεται ένα περιστατικό, καταφέρνουν να βγουν, δείχνει το μετά και πάνε και δείχνει το μέρος πως ήτανε αφού έγινε όλο αυτό το σκηνικό. Υπάρχει ταινία, Blindness, δεν ξέρω αν είναι καλή, την έχω κατεβάσει να τη δω αλλά δεν την έχω δει, δεν κατάφερα να τη δω μέχρι τώρα ακόμη. Παίζει αυτός που παίζει το Hulk στους Avengers. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, πραγματικά πάρα πολύ ωραία ταινία. Δείχνει τι γίνεται, τι δεν γίνεται, δείχνει μετά πώς είναι οι άνθρωποι στους δρόμους. Γιατί άντε, αυτούς που κατάφεραν και τους κλείσανε εκεί πέρα ήταν ένα κολαστήριο, αλλά μετά όταν βγήκαν έξω είδαν ότι όλοι οι άνθρωποι ξαφνικά έγιναν τυφλοί. Και είναι σε φάση πως βλέπεις μια ταινία με ζόμπι, στην οποία οι ήρωες προσπαθούν να επιβιώσουν και να πάνε να βρουν τροφή και αυτά, και είναι ξαφνικά αντί για ζόμπι βλέπεις τυφλούς. Γιατί οι τυφλοί είναι ακόμα χειρότεροι από τα ζόμπι. Πραγματικά, πιστέψτε με, είναι 10 φορές χειρότεροι από τα ζόμπι. Καλύτερα να ήταν ζόμπι παρά να ήταν τυφλοί. Λοιπόν, τουλάχιστον έτσι περιγράφεται. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το τέλος είναι πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Περί τυφλότητος. Το συνιστώ να το ξεκινήσει κάποιος. Πραγματικά είναι. Πόσες είναι. 381 σελίδες. Αλλά ναι. Και εν τω μεταξύ είναι πραγματικά σαν ζόμπι. Ακούστε τώρα την περίληψη από πίσω. Ένας άνθρωπος χάνει ξαφνικά το φως του. Τα περιστατικά ευνίδια τύφλωσης κλιμακώνονται και η κυβέρνηση αποφασίζει να βάλει σε καραντίνα τους τυφλούς. Με γραφειοκρατική ακρίβεια, ο Ζωζέ Σαραμάγκου έχει υπολογίσει όλα όσα θα μπορούσαν να συμβούν σε έναν κόσμο που χάνει την όρασή του. Για πόσο καιρό κίνησε στους δρόμους τα νομαλή, για πόσο καιρό θα υπαρκούν τα τρόφιμα για τις πεινασμένες ορδές, πόσος χρόνος χρειάζεται για να καταρρεύσει η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αερίου και νερού, τι θα απογίνουν τα κατοικίδια, η σεξουαλική φραγμή. Γιατί σκεφτείτε τώρα, σε ένα μέρος το οποίο κανένας δεν βλέπει και άρα η όραση δεν είναι κριτήριο, φεύγουν όλοι οι φραγμοί που έχει ένας άνθρωπος. Πόσοι τύφλοι φτιάχνουν μια τυφλότητα, και τέλος, σε ένα κόσμο τυφλών, τι θα κάνεις αν έβλεπες. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Κυριολεκτικά. Διαμάντια τα καλά. Και μετά, αφού τελειώνει το περί τυφλότητας, προχωράμε κανένα εξάμηνο, πεντάμηνο, δεν ξέρω χρονικά, είναι λίγο περίεργο με τους χρόνους Σαραμάγκου, σε μια άλλη περιοχή της ίδιας χώρας. Σε μια άλλη περιοχή, νομίζω, της ίδιας χώρας, έχουμε το Περιφωτίσιος. Θα σας διαβάσω την περίληψη και θα το σχολιάσω πάνω σε αυτό. Λέει, σε κάποια χώρα γίνονται εκλογές. Η καταμέτρηση των ψήφων στην πρωτεύουσα αναδεικνύει η πρώτη δύναμη, το λευκό, με ποσοστό περίπου 70%.
Οι εκλογές επαναλαμβάνονται την επόμενη Κυριακή και το Λευκό ξεπερνά το 80%. Μπροστά στο διαφαινόμενο κενό εξουσίας, τα δύο μεγάλα κόμματα, ο κρατικός μηχανισμός και οι δημόσιες υπηρεσίες, εγκαταλείπουν την πόλη, καταστρώνοντας αστυνομικά σχέδια για να ανακαλύψουν τον υποκινητή. Μια έκπληξη όμως περιμένει τους κρατούντες. Ο πληθυσμός της πόλης αφυπνίζεται, φωτίζεται και ανακαλύπτει από την αρχή τις αξίες της αλληλεγγύης, της προσωπικής ευθύνης, της αλληλοβοήθειας. Το κράτος όμως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία λέξη. Ένα απεσιόδοξο βιβλίο. Δεν είμαι εγώ απεσιόδοξος, είναι ο κόσμος απέσιος, είχε δηλώσει ο Σωσέ Σαραμάγκο, όταν κυκλοφόρησε το μυθιστόρημα αυτό που κινείται στον αντίποδο περί τυφλότητος και γνώρισε μεγάλη επιτυχία σε όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο, δεν ξέρω αν ήταν λάθος ή έγινε, ξαφνικά αρχίζουν όλοι να ψηφίζουν Λευκό. Θα μου πεις το Λευκό πάνε υπέρ του πρώτου κόμματος. Ναι, αλλά όταν σε ένα κόσμο το 80% ενός λαού λέει ο Λευκό, καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Και ποιο είναι το αστείο, ενώ ο κόσμος αρχίζει και αφυπνίζεται σιγά σιγά, οι έχοντες εξουσία είναι σαν να γίνεται στην Αθήνα, αυτό στην οποία υπάρχουν τα υπουργεία, υπάρχουν όλα εκεί μέσα. Δεν καταλαβαίνω ότι κάτι πρέπει να αλλάξει και κάτι πρέπει. Εκεί λένε πώς θα καταφέρουν να το κάνουν τούμπο όλο αυτό ώστε να εκλέγουν μεταξύ τους. Δηλαδή είναι αυτή η ματαιότητα ότι. Γιατί το ίδιο θα συνέβαινε και τώρα. Δηλαδή, αν κάποια μέρα αποφασίζαμε όλοι μεταξύ μας να απέχουμε από κάτι, θα φέρναμε τα πάνω κάτω. Αυτό δεν είναι που δεν καταλαβαίνει ο κόσμος. Ότι... Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Είδατε όσοι παρακολουθήσατε τι έγινε στο GameStop με τις συμμετοχές, γιατί κάποιοι το αναφέρατε στην αρχή, τις συμμετοχές του GameStop. Που ξαφνικά το GameStop που είχε αρχίσει και είχε παρεκκλάσει ως αλυσίδα και θα έκλεινε, η μετοχή είχε πέσει στα τάρταρα. Βρέθηκε μια ομάδα ανθρώπων, η οποία λέει. Ήταν λίγο πιο σύνθετο από ό,τι παρουσιάστηκε στα ελληνικά μέσα όλο αυτό. Γιατί έχω δει όλη την προεργασία, τι χρειάστηκε για να συμβεί όλο αυτό. Και αυτό ψινόταν για κανένα τετράμινο. Δεν είναι ότι μια μέρα ξύπνησες και ξαφνικά τέλος πάντων αγόρασες συμμετοχές στο GameStop. Τέλος πάντων, είχε ως αποτέλεσμα ξαφνικά αυτή η ομάδα ανθρώπων να καταφέρει να εκτινάξει τη μετοχή του GameStop και να καταφέρει να ρίξει. Τουλάχιστον να ρίξει, να ταρακουνήσει τους περισσότερους οίκους οι οποίοι. Τζογάρουνε, γιατί τζόγος είναι το χρηματιστήριο ανά τον κόσμο. Το οποίο ήταν αρκετά δυνατό. Εκεί ξαφνικά βλέπεις τι γίνεται όταν ξαφνικά συνασπίζεται κάποιος με κάποιον άλλον. Ένα άλλο παράδειγμα, βλέπω το τελευταίο διάστημα όσους ασχολούνται με το PlayStation 5, που όλοι κάθονται και λένε οι scalpers. Οι scalpers είναι κάποιοι οι οποίοι πήγαν και πήραν 1 και 2 και 3 και 5 PlayStation και κρατήσανε για τον εαυτό τους. Και πουλάει εκεί που το PlayStation έχει 5 εκατοστάρικα, θα το βρεις αυτή τη στιγμή στη μαύρη τυπικά στα 1000 και στα 2000 ευρώ. Κάποιοι και παραπάνω. Αλλά εκεί μέσα παίζει η τιμή ανάμεσα σε 1000 και σου λέει, δεν θα το βρεις. Και είναι τώρα όλοι έχουν φρικάρει και λένε το PlayStation και το PlayStation και μα και μου. Δεν έχει σκεφτεί όμως κάποιος ότι ξέρεις κάτι, οι ανάγκες, οι επιθυμίες είναι αυτές που καθορίζουν και την αγορά και τα πάντα. Αν πεις ότι, όχι ρε φίλε, δεν θέλω να πάρω το PlayStation και πούνε. Όλοι, ξέρεις, δεν γουστάρω να πάρω το PlayStation, θα περιμένω. Ξαφνικά θα βρεθεί μια αγορά η οποία υποτίθεται ότι έχει έλλειψη σε PlayStation αυτή τη στιγμή. Θα βρεθεί να μην ξέροντας τι να κάνει τα PlayStation που έχει. Ξαφνικά αυτοί οι οποίοι τώρα το πουλάνε 1000 ευρώ το PlayStation θα αναγκαστούν να πουλήσουν το PlayStation και στα 200 και στα 300 για να τα ξεφορτωθούν. Κάπως έτσι λειτουργεί και ο κόσμος μας. Ο κόσμος μας λειτουργεί σε φάση ζήτηση. Νομίζω είναι και στο ΑΟΘ αυτό. Ζήτηση και παροχή. Αν υπάρχει ζήτηση, αν υπάρχει παροχή. Τέλος πάντων, αυτό πάει πιο στα οικονομικά. Το θέμα είναι ότι εδώ πέρα μιλάμε για λίγο πιο μεταξύ κρατικών σχέσεων και έχοντας να κάνουν με τις σχέσεις μεταξύ των πολιτών. Και είναι κάποια πράγματα που κάποιοι τα έχουμε σκεφτεί. Τι θα γινόταν αύριο αν ψηφίσουμε Λευκό ή αν δεν ασχοληθούμε ή αν απέχουμε. Λοιπόν, παρένθεση στο Google Drive, στα ξένα. Ωραία, τέλεια. Οπότε, Σαραμάγκο, έβαλες και το link απευθείας. Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Προσφορά και ζήτηση, μπράβο, μπράβο. Προσφορά και ζήτηση. Εν τω μεταξύ, έκανα και άδεια να φεγγάρι. Και το καν το θυμόμουν ότι είναι προσφορά και δεν είναι παροχή. Λοιπόν. Οπότε. Είναι απ' τη μία. Γίνεται αυτό που όλοι έχουν ως ερώτημα μέσα στο βιβλίο. Τι θα γινόταν αν. Αν για παράδειγμα δεν σταματούσαμε να είμαστε μαλάκες και συμφεροντολόγοι και αποφασίζαμε ρε παιδί μου μια μέρα να πούμε ότι ρε παιδί μου μας πηδάνε που μας πηδάνε, γενικά είναι όλο άνισο, ας μαζευτούμε και ας συνασπιστούμε με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να το θέσει κανένας μεταξύ μας ρε παιδί μου με αλληλεγγύη να πούμε ότι ξέρεις κάτι
εντάξει, φτάνει η κοροϊδία, φτάνει το ένα, φτάνει το άλλο, φτάνει το παράλληλο. Τι γίνεται από εδώ και πέρα? Γιατί όλα πάνε κατά διάολο με το καλό δείτε. Τέλος πάντων, το ωραίο είναι και το παράδοξο και εκείνο που ξαφνικά ξεκινάς και λες ότι και αυτό να γίνει. Είναι νομίζω κάτι πραγματικό, γι' αυτό η περίληψη είναι πολύ καλή για να το καταλάβετε. Ότι πες ότι μαζεύονται όπως και εκεί πέρα και ψηφίζουμε 80-90%. Δηλαδή αύριο στην Ελλάδα γίνουν εκλογές και το 90% των Ελλήνων ψηφίσει λευκό. Που τυπικά το θεωρείς, τι θα πει το κόμμα, ναι, το κράτος, το σύνταγμα λέει ότι πάνε τα λευκά υπέρ του πρώτου. Αλλά όταν ο πρώτος έχει 200.000 ψήφους, ο δεύτερος 100.000 ψήφους και υπάρχουν 9.800.000 άτομα ή 9 εκατομμύρια άτομα τα οποία ψηφίζουν όχι, βρείτε κάτι, λύστε το γιατί δεν πάει και τι γίνεται. Ξαφνικά βλέπεις ένα σύστημα, έβαλα ένα link πριν με μια βιβλιοθήκη που έφτιαξε μια πολύ καλή φίλη στο Google Drive της και το ανέβασε σε όλους ελεύθερα για να μπορούμε να βλέπουμε και να παίρνουμε και το πόστερ εδώ πέρα θα το ξαναποστάρω. Λοιπόν, αλλά ναι, εκεί βλέπεις ξαφνικά ότι ξέρεις κάτι, το ίδιο το σύστημα ή το ίδιο το κράτος, ας το πούμε πως το λέμε ρε παιδί μου. Α, ναι, μπράβο, το έκανες εσύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, το ίδιο το σύστημα σαμποτάρει όλο αυτό και είναι πολύ bittersweet, βασικά είναι πάρα πολύ πικρό. Γενικά ρε παιδί μου ξεκινάς, στην αρχή σε ξεκινάει και λες τι θα γινόταν, τι, πώς, γιατί. Και στην πορεία καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα, οι άνθρωποι ακόμα και μεταξύ τους, αυτό είναι το αστείο για να μην στιγματιστούν κάποιοι. Είναι ο ένας, είναι αυτοί που ψήφισαν λευκό. Και υπάρχουν και αυτοί που δεν ψήφισαν λευκό, όμως αυτοί που δεν ψήφισαν λευκό εγκαταλείπουν την πόλη γιατί βλέπει ότι και το κράτος ως κράτος, λοιπόν, το πάνω λίγο στην αρχή, η εξουσία με ό,τι μορφή και αν έχει και στην συγκεκριμένη έχει τη μορφή του κόμματος ή της συμβουλής να το θέσω απλά, του κυβερνώντος κόμματος γιατί εμφανίζεται ο πρωθυπουργός, ο ΕΑ, ο πρωθυπουργός Β, ο υπουργός Στάδε, ναι. Λοιπόν, αυτοί, το Πρωθυπουργικό Συμβούλιο, το Βουλευτικό Συμβούλιο και πάρα πολλά από τα άτομα που ψήφισαν κανονικά στις εκλογές και ψήφισαν ότι το τάδε κόμμα αποφασίζουν να την κοπανίσουν από την πόλη αυτή. Με αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, το θέμα μας ποιο είναι, ότι αυτοί που κατάφεραν και την κοπάνισαν είναι αυτοί που είχαν εξουσία. Ακόμα και οι απλοί πολίτες, οι οποίοι ναι, μεν ψήφισαν και ήθελαν να φύγουν από την πόλη γιατί καταλάβαιναν ότι το κλίμα είναι βαρύ σε αυτή την πόλη, ότι. Δεν, τους μαγκώσανε στα σύνορα ρε παιδί μου και τους ξαναγυρίσανε πίσω απογοητευμένοι και φοβότανε γιατί αυτοί ήταν μαλάκες και κατηγορούσαν όλους τους άλλους. Αλλά φοβότανε ότι θα τους κάνουν τα ίδια ακριβώς όταν γυρίζανε πίσω. Αλλά αυτό ήταν το ωραίο, ότι γυρίζοντας πίσω με την ουρά στα σκέλια, όσοι την είχαν κοπανίσει, είδαν ότι ξέρεις κάτι, δεν νοιάζονταν κανένας για το αν έκαναν κάτι κακό, αλλά στην ουσία ρε παιδί μου τους υποδέχτηκαν κανονικά φιλικά. Επίσης μία πόλη που πίστευαν ότι θα βρωμούσε, θα πέθαιναν, θα έκαναν, θα έραναν. Θυμίζει πάρα πολύ την πόλη. Μου θύμισε πάρα πολύ την πόλη στην οποία γίνεται η πανούκλα του Καμί. Πάρα πολύ. Ακριβώς το ίδιο περιβάλλον, μόνο πως αυτή την πόλη δεν βρώμισε τίποτα, δεν. Όλα ήταν περιποιημένα, όλα λειτουργούσαν σωστά. Γιατί οι αυτοί που ψήφισαν το 80% που ψήφισαν λευκό είχαν αλληλεγγύη μεταξύ τους και τυπικά προσπάθησαν να κρατήσουν. Εδώ φαίνεται η αλήθεια είναι και δεν θα πούμε ψέματα, φαίνεται πάρα πολύ οι κομματικές. Ο κομματικός προσδιορισμός του Σαραμάγκου, ο Σαραμάγκου ήταν κομμουνιστής. Οπότε τυπικά φαντάζομαι ότι έμεσα προβάλλει και το θέμα του κομμουνισμού ως κομμουνισμός, ρε παιδί μου, με την ακριβή έννοια του όρου κομμουνισμός. Οπότε ξέρεις, είναι μεταξύ τους όλοι να έχουν αλληλεγγύη, να μην προσπαθεί να κυβερνήσει τον άλλον και πηγαίνοντας και λέγοντας. Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ to the point. Λοιπόν, το συνιστώ κυρίως είναι γι' αυτό, γιατί δίνει μια μικρή απάντηση, κάνει μια προσπάθεια να απαντήσει τι θα γινόταν εάν για παράδειγμα όλοι αύριο ψηφίζαμε λευκό, γιατί ας μην κοροϊδευόμαστε, είναι αυτό που πάρα πολύ όταν έρχεται η ώρα των εκλογών, έτσι όπως είναι η πολιτική κατάσταση, να σας πω, 33 χρόνων είμαι, εδώ και 33 χρόνια δεν έχω δει και πολλές αλλαγές σε οτιδήποτε. Πριν είχα μια συζήτηση με ένα μαθητή μου και λέγαμε για το θέμα παιδείας, υπουργικά για το θέμα παιδείας ήταν ο Αρσένης, ήταν η Κουτσίκου Γιαννάκου, ήταν ο Παπαευθυμίου, όπως τον λέγανε, ο Ευθυμίου, όπως τον λέγανε. Ήταν όσοι περάσαν, δεν θυμάμαι στα τόσα χρόνια, γιατί, και γιατί λέω για το παιδείας, γιατί καθηγητής είμαι. Λοιπόν, και το πιο άμεσο σε μένα είναι το Υπουργείο Παιδείας, υποτίθεται.
Δεν θυμάμαι από τότε που ήμουν παιδί μέχρι και σήμερα. Ποτέ δεν έγινε τίποτα σωστό. Τέλος πάντων, τσεκάρετε το. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Το τέλος είναι ανατρεπτικό γιατί δείχνει πως ένας άνθρωπος. Υπάρχει κάποια στιγμή λοιπόν μέσα στο βιβλίο που επειδή ψάχνουν να βρουν ποιος τα υποκίνησε όλα αυτά, γιατί δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ξέρεις κάτι. Οι άνθρωποι σιγά σιγά είναι αυτό, γιατί το λέγεται περιφωτίσεως. Κάποια στιγμή ξυπνάνε και λένε ρε παιδί μου, πόσο ηλίθιοι παίζει να είμαστε. Γιατί κυριολεκτικά είμαστε ένα μάτσο ηλίθιοι, οι οποίοι κυβερνόμαστε από τα ένστικα και τις επιθυμίες μας. Και κυρίως από τις επιθυμίες μας και τα ένστικτά μας, να τα θέσουμε τη σωστή σειρά. Λοιπόν, προσπαθούν και καλά να βρουν τον έναν ο οποίος θα ξεκίνησε όλα, όπως ήταν ο ένας ο οποίος θα ξεκίνησε και στην περιτυφλότητα. Και εκεί συνειδητοποιούν ότι ξέρεις κάτι, υπάρχει μια σύνδεση ανάμεσα σε αυτά τα δύο. Βέβαια ήταν τελείως χαζό, γιατί από όσο ξέρω δεν νομίζω να υπήρχε, αλλά για αυτούς υπήρχε μια σύνδεση. Και στέλνουν κάποιον να σκοτώσει έναν από τους κεντρικούς χαρακτήρες του περιτυφλότητας. Και το αστείο είναι, γιατί εμφανίζονται και εκεί πέρα και είναι πολύ ωραίο να ξαναβλέπεις τους χαρακτήρες αυτούς να συμμετέχουν έστω και αμυδρά. Και βλέπεις τη μεταστροφή που κάνει ένας από αυτούς που ήταν, είχε πάει με σκοπό να σκοτώσει ένα από τους χαρακτήρες αυτούς, είχε πάει με αποστολή να σκοτώσει ένα από τους. Βλέπεις τη μεταστροφή του και είναι πάρα πολύ ωραίο. Βέβαια βλέπεις και το τέλος. Το τέλος είναι αυτό του, είναι κυρίως πικρό του, είναι πικρό, είναι αυτή η γεύση στο στόμα του πικραμύγδαλου, να το θέσω απλά. Σε πικραίνει, σε πικραίνει από τη μία σε γλυκένει, από την άλλη σε πικραίνει. Είναι γλυκό πικρό και το συνιστώ. Και μετά πάμε στο ίσως το πιο μικρό από την τριλογία, βλέπετε όσο πάει μικραίνει. Το περί θανάτου, πολλοί έγραψαν για το θάνατο, αλλά ο Σαραμάγκο του πήγε δύο επίπεδα παραπέρα. Στο περί θανάτου λοιπόν, περιγράφει το εξής, ότι υπάρχουν, δεν υπάρχει μόνο μόρτε νομίζω είναι, έξω και mortal, θνητός, στα ισπανικά, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, τι γίνεται σε φάση που λέει η αρχή ότι υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι. Τι είναι οι θάνατοι, οντότητες. Υπάρχει ο θάνατος των ανθρώπων, υπάρχει ο θάνατος για τα ζώα, για τις αρκούδες. Δηλαδή, κάθε είδος έχει το δικό της θάνατο, σαν μορφή. Αν μπορούσε κάποιος να δώσει μορφή στο θάνατο, που είναι ο σκελετός με το δρεπάνι που έχουμε δώσει, ρε παιδί μου, ή ο θάνατος από την ταινία του Bergman. Λοιπόν, ή αυτή η σκοτεινή μορφή, η σκοτεινή φιγούρα. Αλλά λέει ότι υπάρχουν πάρα πολλοί θάνατοι. Για κάθε είδος υπάρχει και από ένας. Ο επετόστερο ήταν ο άρχον των θνητών, by the way. Δεν το ξέρω. Εν τω μεταξύ, ο επετός Τιτάνας δεν ήταν, αν δεν κάνω λάθος. Πες να κάνω και λάθος, δεν είμαι σίγουρος. Ή όχι. Και για κάποιο λόγο τον μπερδεύω με τους συγγενείς του Προμηθέα. Anyway, λοιπόν. Και λέει ότι σε αυτό το βιβλίο ο θάνατος των ανθρώπων αποφάσει, ή η θάνατος, το είναι θηλυκού γένους, έτσι αποφασίζει ο συγγραφέας, αποφασίζει να σηκώσει τα χέρια, είναι σε μια χώρα διπλανή από τις χώρες, τη χώρα που έγιναν τα προηγούμενα. Λοιπόν, και είναι αποφασίζει ότι ξέρεις κάτι, σηκώνει τα χέρια ψηλά και παρετούμε. Τι θα παρετούμε, δεν ασχολούμαι μαζί σας και ξαφνικά όλοι σταματάνε να πεθαίνουν. Δηλαδή, δεν μπορούν να πεθάνε, δεν πεθαίνει κανένας, τα νοσοκομεία δε. Λοιπόν, και το θέμα όμως ποιο είναι, ότι δεν πεθαίνουν, αλλά αυτοί που ήταν τιμοθάνατοι παραμένουν τιμοθάνατοι για πάντα, δηλαδή βασανίζονται. Και δείχνει αυτό τον καημό που έχουν κάποιοι που είχαν συγγενείς που τους περιμέναν να πεθάνουν και δεν πεθαίνανε. Και τι θα γίνει, και διοργανώνοντας, θα διαβάσω λίγο την εισαγωγή και λέει: αν στο περιτυφλότητος η τύφλωση ήταν καθολική, αν στο περιφωτίσεως η φώτιση ήταν γενικευμένη, στο περιθανάτου ο θάνατος λειτουργεί με διαλύσεις σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων κατοίκων, φέρνοντας σε απόγνωση μετά την αρχική εφορία ασφαλιστικές εταιρείες, εργολάβους κινδυνών, οίκους ευγυρίας, νοσοκομεία, εκκλησία, κυβέρνηση. Η μαφία με δύο φύ, έτσι θέλει ο συγγραφέας, θα αναλάβει να δώσει λύσεις, αλλά ο θάνατος θα αντιπετεθεί με τη μορφή μιας μυστηριώδης γοητευτικής γυναίκας. Λοιπόν, για χαρά, καλώς ήρθατε. Τιτάνες, μπράβο, κάτι θυμάμαι. Λοιπόν, κυκδοτική Titan Books. Α, εντάξει. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Καλησπέρα. Και που λέτε λοιπόν στο περιθανάτου, τι γίνεται η φάση. Αυτοί που ήταν τιμοθάνατοι δεν μπορούσαν να πεθάνουν. Με αποτέλεσμα να κατατάει. Ναι, όλοι χαρήκαν ότι δεν θα πεθάνουν, αλλά κάποια στιγμή ξέρεις τώρα να έχεις τον άλλον τιμοθάνατο και να έχεις και τα κληρονομικά. Ξαφνικά θέλανε να αρχίσουν να τους ξεφορτώνουν, αλλά δεν πεθαίνανε, δεν μπορούσαν να πεθάνουν, δεν μπορούσαν να τους σκοτώσεις. Δηλαδή και τον σκότωσε, δεν πέθαινε ο άλλος.
και συνειδητοποίησανε ότι ήταν συνοριακό. Αν τον βγάζαμε. Και μεταξύ των συνδυνών ότι ο θάνατος είχε και χώρα. Άλλος ο θάνατος εκείνης της χώρας, άλλος ο θάνατος της Ελλάδας. Λοιπόν, και συνειδητοποίησανε ότι ξέρεις κάτι, όλο αυτό γίνεται μόνο στα σύνορά τους. Αν βγουν έξω από τα σύνορα, σταματάει αυτό. Οπότε τι κάνανε. Η μαφία με τα δύο φύ που έχει υποναφέρει ο Σαραμάγκο, έπαιρνε τους νεκρούς και τους έβγαζε τους. Γιατί ήταν παράνομο όλο αυτό. Αλλά η κυβέρνηση έκανε στραβά μάτια γιατί δεν συνέφερε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τους βγάζανε έξω από τα τέτοια. Είναι πολύ τραγελαφικό το πώς ξεκινάει όλο αυτό. Γιατί κατά λάθος έγινε η ιστορία. Πάρα πολύ τραγελαφικό. Και τους βγάζανε έξω από τα σύνορα για να πεθάνουν. Και τους στάβανε. Αλλά έλα όμως που είναι δίπλα χώρα, λέει. Κάτσε, έρχεστε να πεθάνετε σε εμάς. Δηλαδή τα σύνορα ήταν τρύπια μετά από ένα σημείο. Βγαίνανε όλοι για να πεθάνουν στην άλλη χώρα. Τέλος πάντων, ξεκινάει. Γι' αυτό λέει έχει τρία μέρη. Το πρώτο μέρος είναι αυτό. Περιγράφει την εφορία. Περιγράφει το τι γίνεται. Στο δεύτερο μέρος εμφανίζεται η θάνατος ως οντότητα, γιατί στην αρχή βλέπεις ποια είναι τα αποτελέσματα. Εμφανίζεται η οντότητα θάνατος, έχει θηλυκή οντότητα υποτίθεται, γιατί ο θάνατος είναι θηλυκού γένους σύμφωνα με το συγγραφέα. Πάρα πολύ ωραίο. Και στο τρίτο μέρος, που είναι και το πιο ωραίο μέρος κατά με, είναι η θάνατος αποφασίζει ότι γίνεται ένα παράδοξο. Υπάρχει ένα παράδοξο. Ένα παράδοξο το οποίο κάποια στιγμή αποφασίζει συγκεκριμένη θάνατος ότι τους ξαναπαίρνει ρε παιδί μου, το μετανιώνει όλο αυτό. Αλλά τι γίνεται τώρα, ποια είναι η φάση, ότι υπάρχει, με το που ξαναεμφανιστεί ο θάνατος και καλά και αρχίζουν και ξαναπεθαίνουν όλοι, είναι ένα παράδοξο. Και αυτό το παράδοξο την παρακινεί να γνωρίσει έναν άνθρωπο. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήταν τόσο ωραίο. Δηλαδή, μου δείχνει την αλληλεπίδραση της θανάτου οντότητα στάδα του με αυτόν τον άνθρωπο. Και δείχνει το πώς ο θάνατος προσπαθεί να εξελιχθεί, υποτίθεται, για να προσεγγίσει. Τώρα ακούγεται λίγο περίεργο. Και είναι περίεργο. Γι' αυτό είναι ωραίο, γιατί είναι περίεργο και συμβατικό. Και βλέπεις πώς ο θάνατος ως οντότητα προσεγγίζει τον άνθρωπο και πώς ο θάνατος προσεγγίζει τη θνητότητα. Γιατί μέχρι τότε ο θάνατος ήταν απλά αυθύπαρκτος και στην ουσία ρε παιδί μου έκανε αυτό που έκανε. Σαν δημόσιος υπάλληλος περιουσιάζεται σε ένα γραφείο μέσα στα εγκατατζηχής. Ένα γραφείο και το οποίο είχε καρτέλες με όρους. Και ήταν κυριολεκτικά σαν δημόσιος υπάλληλος. Και είναι το ξύπνημα του δημόσιου υπαλλήλου θανάτου, ο οποίος έρχεται σε επαφή με τη ζωή, γιατί κάποια στιγμή αποφασίζει να ανεβεί στην γη για μία εβδομάδα. Να δει τι γίνεται για μία εβδομάδα, ως να πάρει την ανθρώπινη μορφή για μία εβδομάδα. Και μέχρι τώρα μου έρχεται εικόνα από ποιο είναι. Μου έρχεται εικόνα από ένα τέτοιο που διάβασα, αλλά δεν θυμάμαι που το είδα σε κόμικ και το διάβασα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Βασικά υπάρχει ένα κόμικ παρόμοιο με αυτό. Το οποίο μου ήρθαν εικόνες τώρα από αυτό το κόμικ, δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Και είναι αυτό με τα σενάρια του, τι μπορεί να παχτεί. Τέλος πάντων, και καθώς έρχεται στη γη, γνωρίζει έναν άνθρωπο λίγο ιδιαίτερο, που είναι λίγο έξω από τα στατιστικά, κυριολεκτικά έξω από τα στατιστικά, και επειδή δεν καταλαβαίνει γιατί γίνεται αυτό, αρχίζει και δημιουργεί να του θέσω απλά συναισθήματα για αυτόν τον άνθρωπο, είναι λίγο περίεργο. Διαβάστε το. Είναι αυτό στα τρία μέρη. Παραδείγματος χάρη, στο περί τυφλότητας, ξεκινάει τι γίνεται το setup στην αρχή. Δηλαδή, μέχρι και που γίνεται το πρώτο νταβαντούρι που μαζεύονται στο νοσοκομείο, χτίζεται ο κόσμος. Στο δεύτερο, το δεύτερο μέρος έχει να κάνει τα γεγονότα στο νοσοκομείο που είναι πάρα πολύ σκληρά. Στο τρίτο μέρος είναι τι γίνεται μετά το νοσοκομείο. Στο Σάντμαν. Στο Σάντμαν είναι. Μπράβο. Μπράβο. Προκόπη, ευχαριστώ για το follow. Μπράβο. Μπράβο. Παίζει στο Σάντμαν να είναι. Στο Σάντμαν παίζει να το διάβασα. Νομίζω είναι το Mister. Βασικά, Death. Death είναι το όνομα από το κόμικ. Νομίζω ότι είναι το όνομα από το κόμικ. Νομίζω, αλλά είναι ιστορία μέσα από εκεί πέρα. Γιατί το Σάντμαν έχει και άλλες παράλληλες ιστορίες. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργο. Είναι πολύ περίεργο, βασικά, όχι λίγο περίεργο. Γιατί και σε αυτό το κόμικ ο θάνατος παίρνει η ανθρώπινη μορφή. Τέλος πάντων, στο Περιφωτίσιος έχουμε την ιστορία που ξεκινάει με τα εκλογικά, με το τι γίνεται. Στο δεύτερο, έχει την πώς αντιδράει η κυβέρνηση, πώς χτίζεται η αντιπίθεση της κυβέρνησης. Έρχονται οι εκτελεστές, τι γίνεται. Και στην τρίτη, δεν το έχω δει το Dragon Ball. Α, το Dragon Ball Z, King Yama. Δεν κάνω προσωμείωση τώρα, είναι η αλήθεια. Και στο τρίτο είναι πώς ο τελικός χαρακτήρας καταλήγει. Λοιπόν, σαν το King Yama, εννοείς πάνω στο τέτοιο. Νομίζω ότι πιο ευχάριστος ήταν ο King Yama. Αν κατάλαβα που ήταν πάνω στον πλανήτη, δεν λες. Εκεί που πήγαινε ο τέτοιος, ναι. Λοιπόν,
Είναι πολύ ωραίο. Να σας πω, είναι το πιο αισιόδοξο από όλα. Το περιθανάτων και το πιο χαρούμενο από όλα τα άλλα. Το πιο ρεαλιστικό είναι το περιτυφλότητος. Το πιο πικρό από όλα είναι το περιφωτίσεως. Γιατί έχει και ένα τίμημα. Λοιπόν, παίζει να είναι αυτό. Απλά έχει το όνομα Death, νομίζω, το κόμικ. Θαρώ. Λοιπόν, νομίζω, αν δώσετε 2 δευτερόλεπτα, θα το ψάξω στο Get Comics. Από εκεί νομίζω το έχω κατεβάσει. Get Comics Info, εδώ είμαστε. Λοιπόν, να το ψάξω να το βρω, γιατί στο τέτοιο που σας λέω πρέπει να παίζει να υπάρχει εδώ μέσα. Λοιπόν, για να το ψάξουμε. Death. Άντε καλό. Λοιπόν, Death Metal, Death, μόνο το αυτό που θέλω δεν έχει. Προφανώς. Λοιπόν, τελικά το περί τυφλότητας είναι το blindness, αυτό είναι, ναι, η ταινία περί τυφλότητας, ακριβώς. Γραλέκι γι' αυτό, οπότε, νομίζω είναι 3 χρόνια πριν να πεθάνει ο Σαραμάγκο όλο αυτό. Εντάξει, πού το είχα δει ρίγμα του, δεν το βρίσκω. Τέλος πάντων, mistake. Anyway, περίεργο, παράδοξο θα έλεγα, αλλά το Lady Death, ναι, το βρήκα, αλλά όχι, δεν είναι το Lady Death. Anyway, λοιπόν, τι λες, όχι, αυτός ήταν ο βασιλιάς Σκάιο, τον άλλο που ήταν δημόσιος υπάλληλος γραφιάς που κατέγραφε τις ψυχές. Όχι, αυτό δεν το θυμάμαι ποιος είναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε τώρα ποιος είναι ο King Yema. Πριν να πούμε για το τελευταίο βιβλίο που είναι και το πιο... Α, κατάλαβα ποιον λες, ναι. Δεν τον πολύ θυμόμαι, να σου πω την αλήθεια αυτόν. Τον έχω δει, αλλά δεν μου έρχεται καν ανάμνηση σε φάση. Ξέρω ότι το έχω δει, αλλά... Λοιπόν, πού είναι τώρα, εγώ τώρα να μεταξύ ψάχνω το CBR file που έχω, για να το δω εκεί μέσα. Λοιπόν, πού στον κόρακα είναι. Αχ, όταν έχεις άπειρα αρχεία, δύσκολη κωδικοποίηση. Και μπράβο στην κοπέλα που κάνει όλη αυτή τη δουλειά. Death. Επίσης τώρα έρχεται στο μυαλό μου το Death, Love and Robots. Λοιπόν, ανέβηκε κανένα link Σαραμάγκου. Ναι, το έβαλε. Λοιπόν, εδώ πέρα είναι τα βιβλία του Σαραμάγκου, τα οποία τα ανέβασε στο Drive, πραγματικά κατεβάστα, αξίζει, και τσεκάρτε και το υπόλοιπο. Έχει το τετράδιο, έχει το περιτυφλότητο. Α, έχει το περιτυφλότητο μέσα. Εντάξει, ναι, το περιτυφλότητο θα το βρείτε εκεί. Τα δικά μου, το περιφωτίσεως και το... Ποιο άλλο έχω? Και το Kain. Θα σας τα επικολλήσω, copy. Θα σας... Τσουνάμι κι εγώ. Βρε καλό στον Θύμιο. Τι λέει ρε, πρώτον μεταξύ. Αυτήν την εβδομάδα πλακώθηκα τόσο τέτοιο σε δουλειές και ιστορίες, ακόμα έρχομαι για καφέ. Λοιπόν, τσεκάρετε αυτά τα links. Στο δεύτερο link έχω το Kind και το περιφωτίσιο. Στο πάνω έχει τα υπόλοιπα. Το τετράδιο είναι συμπαθητικό. Δεν θα πω για το τετράδιο, είναι το blog του στην ουσία. Εντάξει, δεν με ενθουσίασε τόσο. Αρκετά συμπαθητικό θα έλεγα. Εν τω μεταξύ, εγώ ψάχνω τώρα να βρω το Death, αλλά Death, δεν Death. Κάτσε να το τσεκάρω. Είναι το Death High Cost of Living. Σας πω. Ναι, αυτό είναι. Λοιπόν, λέγεται, νομίζω, Death High Cost of Living. Κάτσε να το ψάξω να το βρω. Λοιπόν, Death High Cost of Living, το κόμικ που μου θύμισε πάρα πολύ την όλη ιστορία. Λοιπόν, τσεκάρετε το... Α, είναι και στο Sandman το... Ναι. Λοιπόν, το 98 είναι που ξεπανάρχει. Πανάρχει, τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό εδώ το κόμικ μου θύμισε πάρα πολύ, σας το επικολλώ τώρα. Μου θύμισε πάρα πολύ το Σαραμάγκο, το κεντρικό χαρακτήρα του θανάτου. Διαβάστε όμως πρώτα το περί θανάτου και μετά, εν τω μεταξύ πλάκα τόσα link, παράδεισο στον link. Λοιπόν, και εγώ ψιλοέτρεχα αδερφούλη, από εβδομάδα θα τα πούμε, ναι, να έρθεις και να κανονίσουμε να δούμε και σε κανένα live που θα παίζουμε, ναι, σε παρέα. Λοιπόν,
Και πάμε τώρα, κλείνοντας σιγά-σιγά, το κλείνοντας το σιγά-σιγά το δικό μου είναι τουλάχιστον μία ώρα ιστορία, πραγματικά. Λοιπόν, το δικό μου σιγά-σιγά κλείνω, παιδιά, το ξέρετε, νομίζω το έχετε μπεδώσει μέχρι τώρα. Λοιπόν, Σαραμάγκο. Το πιο... Η αλήθεια είναι ότι το άκουγα, το ξανάκουγα, το ξανάκουγα. Το συγκεκριμένο κοστίζει, γενικά κοστίζουν πάρα πολύ φθηνά τα βιβλία του Σαραμάγκο. Δηλαδή η τιμή τους είναι γύρω στα... πόσα? Καμιά δεκαριά ευρώ το καθένα έχει. Το K&D, το K&D κοστίζει 6. Αξίζει να τα γίνει και πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όλα είναι στο ίδιο, στην ίδια χρωματική παλέτα. Το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο. Πραγματικά, λοιπόν, θα πέσει φωτιά να μας κάψει. Δεν ξέρω αν θα πέσει φωτιά να μας κάψει, αλλά η αλήθεια είναι ότι αυτό πάει μαζί πακέτο με το Κάιν. Λοιπόν, αν το Κάιν ήταν καυστικό μία φορά, το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο είναι στο τετράγωνο. Λοιπόν, για να δούμε. Για όσους ήρθαν τώρα, μπράβο. Παιδιά, χίλια ευχαριστώ για την βοήθεια. Έχω γεμίσει τόσα πολλά link. Λοιπόν, έχουμε και τα strategy guides. Τα παιδιά εδώ κάνουν καλή δουλειά. Βοηθάνε ανεβάζοντας αυτά που σας είχα τάξει από το προηγούμενο strategy guides. Εν τω μεταξύ, θα τα μαζέψω στο τέλος όλα, μου φαίνεται. Λοιπόν, βασικά θα σας φτιάξω ένα text. Θα τα βάλουμε όλα στο text. Λοιπόν, θα το φτιάξω κατά τη διάρκεια και κλείνοντας. Ας σας πω όμως λίγο για το κατά Ιησούν Ευαγγέλιο. Θυμίζει τα απόκριφα Ευαγγέλια, πως ήταν το κατά Μαγδαληνής, πως ήταν το κατά Ιούδα. Ναι, θυμίζει πάρα πολύ απόκριφο Ευαγγέλιο. Θα μπορούσε αν ήταν ένα απόκριφο Ευαγγέλιο. Και λέει την ιστορία του μικρού Χριστού, αλλά είναι μια ιστορία λίγο περίεργη. Η αλήθεια είναι ότι με κούρασε πάρα πολύ ως βιβλίο. Σε σχέση με τα υπόλοιπα, για μένα ήταν το πιο κουραστικό. Δεν με ενθουσίασε, όχι γιατί με απέτρεψε αυτό που έλεγε, ίσα-ίσα υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία τα λάτρεψα. Αλλά αυτά τα σημεία ήρθαν πολύ προς το τέλος, με αποτέλεσμα λίγο να έχω χάσει το πολύ μου ενδιαφέρον για όλο αυτό. Αλλά υπάρχουν δύο σημεία συγκεκριμένα, ένα δύο, τα οποία ήταν μπόμπα, θα σας τα αναφέρω. Είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι η ιστορία, ξεκινάει με τον Ιωσήφ. Ο οποίος Ιωσήφ αποφασίζει, ρε παιδί μου, να βγει να κατουρίσει ένα βράδυ. Πώς ήταν σε φάση, αν είσαι χωριό το 0, 33 π.Χ. 30 π.Χ. Πόσο ήταν, ρε παιδί μου, σε φάση τότε, 4 π.Χ. Όποτε ήταν, τέλος πάντων. Άμα ζούσε σε χωριό μέχρι και το 1950, ξέρεις ότι όταν ερχόταν η ώρα να κατουρίσεις, πρέπει να βγεις έξω να κατουρίσεις. Αποφασίζει λοιπόν, λέει, όλα μαζί συμπιεσμένα δεν βγαίνουν. Θα ήταν, αλλά αυτά είναι τεράστια. Δηλαδή, πραγματικά είναι. Θα το κάνω για την επόμενη. Θα το κάνω την επόμενη να σας τα ανεβάσω όλα μαζί. Λοιπόν, θα σας φτιάξω για αρχή τη σειρά τώρα και θα το δούμε. Λοιπόν. Και αποφασίζει να πάει να κατουρίσει και στο γυρισμό σκέφτεται τα αντρικά του, γιατί τώρα μιλάμε για μια άλλη εποχή προφανώς, και ειδικά στην Ιουδαία, από ό,τι κατάλαβα, το να είσαι γυναίκα ήταν 10 φορές χειρότερο από το να είσαι γυναίκα στην αρχαία Ελλάδα. Πραγματικά η γυναίκα υπήρχε μόνο για να ανοίγει τα πόδια στον άντρα, για να κάνει παιδιά και για να μαγειρεύει, για κανένα άλλο λόγο. Δηλαδή οι γυναίκες ήταν μόνο γι' αυτό, ήταν σκεύη κυριολεκτικά. Τέλος πάντων γυρνάει μέσα ο Ιωσήφ και λέει ας ρίξω και ένα. Έλα όμως που την ώρα που ήθελε ο Ιωσήφ να ρίξει έτυχε να περνάει και Θεός απ' έξω και να μην σας τα απολυλογώ, μπερδευτήκαν τα σπέρματα και βγήκε ο μικρός Χριστός. Τέλος πάντων, έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Είναι αρκετά σατυρικό, είναι αρκετά. Γι' αυτό λέω δεν είναι βιβλίο για όλους, αλλά ένα ιδιαίτερο βιβλίο. Λοιπόν, αν είναι δεκατέρα, άστο. Εντάξει. Γενικά, θα σας ξαναπικολλήσω τα link με τη σειρά, θα το δούμε στο τέλος πόσο είναι. Τέλος πάντων, που λέτε, η ιστορία κάπως έτσι ξεκινάει. Το οποίο είναι λίγο κουφό, λίγο παράδοξο, λίγο προκλητικό για πολλούς. Προσωπικά πιστεύω, αλλά μου φάνηκε πολύ διασκεδαστικό και πολύ ωραίο και αυτό με παρακίνησε να το ξεκινήσω έτσι με τέτοιο. Λοιπόν, έτσι ήταν η φάση. Γυρνάει ο τέτοιος, η Παναγία σε φάση δεν μπορούσε να κάνει και τίποτα, δεν είχε και κανένα λόγο. Οπότε ξεκινάει η φάση και κάπως έτσι βγήκε ο μικρός Χριστός, σύμφωνα με τον συγγραφέα.
Και ξεκινάει την ιστορία, ρε παιδί μου. Εν τω μεταξύ, εμφανίζεται ένα άγγελο κυρίου, που τελικά αποδεικνύεται ότι μόνο άγγελο κυρίου που δεν ήταν. Γι' αυτό, αυτό είναι το ωραίο, ότι ρε παιδί μου, ειδικά όταν ζούσες στα αρχαία τα χρόνια, όταν υποτίθεται ότι εμφανιζόταν ένα άγγελο κυρίου, πού ήξερε ότι είναι άγγελο κυρίου, επειδή το έλεγε. Δηλαδή αυτή ήταν η κυρίαρχη μου απορία πάντα. Όταν ήταν ζούσε στα αρχαία χρόνια και λέει, μου εμφανίστηκε ο άγγελος του Θεού. Πού ξέρεις εσύ ότι ήταν άγγελος του Θεού? Και πού ξέρεις εσύ ότι δεν ήταν κάτι άλλο, αν υπήρχαν άλλα πράγματα, λέμε τώρα, που δεν πιστεύω ότι υπάρχουν, αλλά ας πούμε ότι υπήρχαν, να ήταν κάτι άλλο το οποίο λέει, με λένε Μίτσο. Άμα το λένε οι άνθρωποι, δεν το λένε οι δαιμονικές ή όχι εντότητες ή οτιδήποτε. Λοιπόν, καλά, κάποια μέρα σε ένα άλλο live θα σας πω πολλές ιστορίες, λίγο περίεργες, λίγο παράδοξες, αλλά έστω. Και λέει, τέλος πάντων εμφανίζεται και ήταν το ωραίο γιατί το συνδέει κάπως έτσι και παίρνει μια χούφτα χώμα, τη βάζει μέσα σε ένα μπολ και φυτρώνει ένα περίεργο δέντρο. Τέλος πάντων είναι λίγο περίεργο. Η Μαρία καταλαβαίνει ότι αυτό που έχει στην κοιλιά της είναι θεϊκής φύσεως τελικά. Ήταν ο άγγελος και καλά που ήρθε να πει το νέο, ήταν ναι. Και ξεκινάει η ιστορία. Έλα όμως που η ιστορία προχωράει και περιγράφει πώς γεννήθηκε και καλά ο Χριστός στη Βηθλεέμ και εκεί που στέκεται όλο και νομίζω ο κεντρικός πυλώνας και νομίζω ότι γι' αυτό συνδέεται και πάρα πολύ άμεσα με το Κάιν είναι η σφαγή των νηπίων. Όσοι ξέρουν από τα θρησκευτικά θα ξέρουν ότι όταν γεννήθηκε ο Χριστός και επίσης είναι από τα πράγματα τα οποία με εντυπωσίαζαν πάρα πολύ όταν το σκεφτόμουν ότι ξέρεις κάτι, γεννήθηκε ο Χριστός και πεθάνανε 5.000 νήπια. Λοιπόν, είναι το μόνο που διάβασα, δεν ξέρω αν είναι έτσι, αλλά η γραφή είναι πολύ κουραστική. Ναι, είναι πάρα πολύ κουραστική η γραφή. Αυτό σε εξαντλεί. Χωρίς σημεία στιγμή. Ναι. Μπράβο. Είναι πάρα πολύ κουραστικό. Και πάει. Ναι, ο Ηρώδης ο Ρωμαίος. Το περιγράφει ακριβώς πώς έγινε, τι έγινε, γιατί. Και ξεκινάει με το μεγάλο δίλημα, που είναι τυπικά το μεγάλο πρόβλημα. Ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα? Και όντως είναι το πρόβλημα ότι ο Ιωσήφ, και νομίζω έτσι κάπως γίνεται και στα Ευαγγέλια, ο Ιωσήφ μαθαίνει από τον Άγγελο ότι θα σφαχτούν τα μωρά. Αλλά στο δρόμο πάει και σώζει μόνο το Χριστούλη. Δεν πέρασε και από κανένα 2-3 σπίτια να πει και σε κανέναν άλλον μαζέψτε τα και κρύψτε και τα παιδιά σας. Λοιπόν, εκεί στηρίζεται πάρα πολύ το βιβλίο, ρε παιδί μου, ότι ο Ιωσήφ πήγε να σώσει το δικό του παιδί, ενώ θα μπορούσε στο δρόμο γυρίζοντας, ενώ είδε παιδιά, είδε ανθρώπους με παιδιά και μάνες και θα μπορούσε να πει και σε κανένα δύο το βράδυ θα μας την πέσουν οι Ρωμαίοι. Μαζέψτε τα παιδιά σας, κρύψτε τα έστω για ένα βράδυ. Δεν το είπε σε κανέναν και πήγε στην τέτοια, πήγε στην στη σπηλιά, αλλά στη σπηλιά δεν την κοπανίσανε, ρε παιδί μου. Γενικά νομίζω ή την προλάβανε, δεν θυμάμαι πώς πάει. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι ότι επειδή δεν είπε κύχ, αυτό το ότι δεν έβγαλε κύχ ο Ιωσήφ, πέθανε 5.000. Και αυτό είναι το κρίμα που κουβαλούσε σε όλη του τη ζωή μέσα στο βιβλίο ο Ιωσήφ. Λοιπόν, καλησπέρα, Γνίκ Τζεό, καλησπέρα. Οπότε ρε παιδί μου, έμεσα ξεκινάει η φάση με όλο αυτό. Είναι ο κεντρικός πυλώνας. Δηλαδή, ο κεντρικός πυλώνας του βιβλίου είναι αυτός. Και βλέπει πάντα τα ίδια όνειρα. Και το θέμα είναι ότι κάποια στιγμή πεθαίνει ο Ιωσήφ, λέει πως πεθαίνει μέσα. Είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Εμφανίζεται η κόντρα μεταξύ Χριστού και Παναγίας, αυτή η κόντρα μεταξύ παιδιού και τέτοιου. Στηρίζεται πάρα πολύ στο τι έκανε ο Χριστός τα χρόνια που έφυγε. Αυτά τα 10 χρόνια, 30-20 χρόνια, γιατί λέει ότι κάποια στιγμή φεύγει 12 χρονών τελευταία και ξανά βλέπουμε 30. Τι γίνεται όλο αυτό? Καλά, εδώ πιάσαμε Σαραμάγκο και λέμε για το βιβλίο του Σαραμάγκο. Όλα καλά. Εσύ πώς πας? Καιρό έχουμε να τα πούμε πλάκα-πλάκα, μια εβδομάδα. Λοιπόν, εδώ λέμε για Σαραμάγκο. Κλείνουμε σιγά-σιγά, με το δικό μου σιγά-σιγά να επεκτείνεται. Αλλά έχω ακόμα δρόμο. Τέλος πάντων, που λέτε λοιπόν, να δείξω το δίκαιο Νίκ. Γι' αυτό λέμε τώρα για το κατά Ίσιον Ευαγγέλιο κατά του Ζωζέ Σαραμάγκο. Λοιπόν, και ξεκινάει η ιστορία και που λέτε ο Χριστός με το που φύγει από τον από τη μάνα του και καλά. Εν τω μεταξύ λέει και για τα αδέρφια του, μεγάλα μου νόπανα τα αδέρφια του. Λέει ότι είναι έμεσα βιολογικά του αδέρφια, αλλά ήταν. Ξέρετε, αυτό ο Ιάκωβος, όλοι αυτοί που αναφέρονται και καλά μετέπειτα σε έρευνες, γιατί αν έχετε δει,
κατά τους καιρούς έχουν εμφανιστεί κάποιες γραφές, κάποια πύληνα, κάποιες ανασκαφές ότι αναφέρεται ο Ιάκωβος ο αδερφός του Ιησού, δηλαδή το όνομα Ιησούς εμφανίζεται στην ιστορία. Λοιπόν, και περιγράφει τι έκανε αυτά τα χρόνια λοιπόν ο Χριστός, σύμφωνα με τον συγγραφέα, εντάξει μυθοπλασία, γι' αυτό λέγεται και μυθιστόρημα, έτσι. Λοιπόν, ο Χριστός όλα αυτά τα χρόνια, γι' αυτό και μου θύμισε πάρα πολύ και το Κάιν, αλλά μου θύμισε και κάτι άλλο το οποίο τώρα, ποιο ήταν ρε γαμώτο, το Σιντάρτα. Όσοι έχετε διαβάσει το Σιντάρτα, αν και το Σιντάρτα το θεωρώ πολύ πιο ωραίο, λοιπόν, και πολύ πιο ευχάριστο και πολύ πιο να έχει να πει πράγματα, του Έσε. Λοιπόν, απάφτωνε μέρα και νύχτα για χρόνια την Μαρία τη Μαγδαλίνη, ήταν αποκλειστικός. Τέλος πάντων, θα παίξει φωτιά τώρα, άμα δείτε να καίγομαι να ξέρετε, θα είναι σημάδι. Αλλά πέρα από αυτό, είναι πάρα πολύ, δεν είναι για όλους αυτό το βιβλίο, αλλά όσοι το διαβάσετε, θέλω να το διαβάσετε και χειρότερα, μη σου πω. Ήταν πολύ ζηλόφωτα αυτά τα παιδιά. Σύμφωνα από τον συγγραφέα πάντα, γιατί δεν ξέρω τι ήταν και τι δεν ήταν, αλλά αν ήταν κιόλας. Λοιπόν, αλλά θα το διαβάσετε με τελείως ελαφρά καρδιά, γιατί άμα το πάρετε σοβαρό όλο αυτό, θα το κάψετε το βιβλίο μέσα στα πρώτα δευτερόλεπτα. Λοιπόν. Τέλος πάντων, και περιγράφει τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Περιγράφει τα του Χριστού φεύγει, συναντάει ένα βοσκό, γίνεται και αυτός βοσκός για κάμποσα χρόνια. Λέει ποιος ήταν αυτός ο βοσκός. Για να μην σας τα απολυλογώ, έρχεται η ώρα που ο Χριστός πρέπει να μάθει ότι το υποψιαζόταν, αλλά δεν το ήξερε ότι είναι Θεός. Γιατί βλέπεις, είναι ο ίδιος Θεός του Κάιν, ο οποίος δεν ήταν και ο καλύτερος Θεός στον κόσμο, υποτίθεται, τουλάχιστον σε αυτόν τον κόσμο, γιατί από ό,τι φαίνεται μάλλον υπάρχουν και άλλοι. Αλλά τέλος πάντων, εμφανίζεται λοιπόν και είναι τώρα αγαπημένη σκηνή. Το βιβλίο είναι πάρα πολύ κουραστικό. Επειδή η γραφή του είναι ιδιόμορφη, σε κουράζει πάρα πολύ. Όλα κυλάνε πάρα πολύ αργά. Ενώ στο Κάιν όλα γίνονται αστραπιαία, σε βγάζει έτσι για την πλάκα. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Στο τέτοιο μπορώ να διαλέξω μόνο μία-δύο. Ας πω, δύο αγαπημένες σκηνές είναι. Η μία αγαπημένη σκηνή είναι πριν να μάθει ο Χριστός ότι είναι Θεός και καλά. Είναι σε φάση εκεί που είναι ο βοσκός. Προσπαθεί ο βοσκός. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο βοσκός. Θα το καταλάβετε νομίζω και μόνοι σας πριν να το μάθετε ποιος είναι ο βοσκός. Προσπαθεί να τον ουθετήσει στο θέμα της ελεύθερης βούλησης. Στο ότι είσαι Θεός, μεν τι είσαι, δεν ξέρεις τι είσαι. Αλλά υπάρχει ελεύθερη βούληση. Γιατί τυπικά φαίνεται ο Χριστός φαίνεται υποταγμένος. Λοιπόν, ναι, αυτό προσπαθεί και καλά. Είναι αυτή το τίμημα του να ζήσεις και του θανάτου. Δηλαδή ότι για να ζήσεις πρέπει να θυσιάσεις κάτι άλλο. Δηλαδή θα πεθάνει μια προβατίνα αλλά θα ζήσει κάτι άλλο. Δηλαδή, είναι αυτό η θυσία μεταξύ ζωή και θανάτου. Ότι όλα υπάρχει ένα τίμημα για όλα. Προφανώς και υπάρχει ένα τίμημα για όλα όπως προσπαθεί να περάσει. Αλλά είναι αυτό ότι προσπαθεί να του διδάξει. Είναι το πρώτο, όπως λέει και η Σμαράγδα από κάτω, είναι το πρώτο πολύ ωραίο κομμάτι. Ίσως εκεί μ' άρεσε πάρα πολύ ότι η ζωή που περιέγραφε με το βοσκό μαζί, όταν ήταν και αυτός μαθητευόμενος βοσκός για 5 χρόνια, πόσο ήταν. Βέβαια η αλήθεια είναι συνειδητο... Ο Θεός, να σας το θέσω απλά, είναι ακόμα πιο μεγάλο μου πάνω σε αυτό το βιβλίο. Το μόνο που τον νοιάζει είναι η αφασία του. Πραγματικά η αφασία του. Τίποτα άλλο δεν τον καίγεται καραφή για τίποτα. Μόνο η δόξα και τα χερουβίμ τον νοιάζουν. Τίποτα άλλο δεν τον νοιάζει πραγματικά. Λοιπόν, και η αλήθεια είναι ότι κολλάει πάρα πολύ στον Θεό της Παλιάς Διαθήκης. Πραγματικά πάρα πολύ. Λοιπόν, και είναι εκεί που λες, θα το μάθει το μάθημά του ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ, δηλαδή αν το προσέξεις αυτό προσπαθεί ο βοσκός να πει στον μικρό Ιησού και καλά. Λοιπόν, ναι, ο τέτοιος θέλει followers, είναι follow unfollow. Μόλις τον κάνεις follow, σε κάνει unfollow για να έχει μαζέψει followers και καλά. Θα μπορούσε να τα πεις έτσι χαλαρά όμως, είναι influencer. Αλλά με αίμα, πολύ αίμα. Λοιπόν, και είναι τώρα σε φάση, πραγματικά αυτό το μάθημα είναι μάθημα ζωής για πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή, εκεί, γι' αυτό σου λέει, έχει κάποιες πολύ ωραίες εκλάμψεις του συγγραφέας. Είναι μια έκλαμψη και μετά αγαπημένη στιγμή, σκηνή νούμερο 2. Είναι ακούγεται σαν ανέκδοτο. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι το σχέδιο για followers ακριβώς. Για followers γιατί βλέπουν τα πράγματα έρχονται δύσκολα, οι θρησκείες αλλάζουν και λέει πώς το μικρό μας μαγαζάκι που είναι εκεί στη γειτονιά θα το κάνουμε παγκόσμιο. Πώς θα βγούμε στο web και να πάμε και χρηματιστήριο. Κάπως έτσι γίνεται. Δηλαδή, σου λέει, είμαστε οι Εβραίοι. Το πλάνο, τώρα το χαζοποιώ λίγο, αλλά
Κάπως έτσι, να με το πας χαζά, μιας και το αναφέρει και η Σμαράγδα, σκεφτείτε ότι είναι ο Θεός των Εβραίων, ο οποίος Θεός των Εβραίων ήταν μεταξύ των Εβραίων, δεν ήταν και παρά έξω, και είδε ότι δεν τραβούσε πάρα πολύ ιστορία, και λέει πώς θα καταφέρει το μικρό του μαγαζάκι, το οποίο είναι εκεί γύρω-γύρω, να το μεγαλώσει και να το κάνει παγκόσμιο. Οπότε πώς θα βγούμε στις μεγάλες αγορές, και όχι μόνο πώς θα βγούμε, και πάμε και χρηματιστήριο. Οπότε ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι είναι λίγο χωλένικα από εκεί το όλο πράγμα. Και άμα το καλοσκεφτείς, δυστυχώς ή ευτυχώς η ιστορία κάπως έτσι εξελίχθηκε. Τέλος πάντων, είναι πολύ μαύρη σάτυρα όλο αυτό. Και δεύτερη, σας λέω, αγαπημένη σκηνή, πραγματικά ακούγεται σαν ανέκδοτο, θα μπορούσε κάποιος να το ξεκινήσει, ήταν ο Χριστός, ο Θεός και ο Σατανάς πάνω σε μια σχεδία, σε μια βάρκα. Κυριολεκτικά είναι σαν ανέκδοτο, αν το πεις πραγματικά, σκέψου το. Και που λέτε ήταν ο Χριστός, ο Σατανάς και ο Θεός πάνω σε μια βάρκα. Βασικά στην αρχή ήταν ο Θεός και ο Χριστός και ξαφνικά ήρθε από μακριά κολυμπώντας και ο Σατανάς. Κάπως έτσι, κάπως έτσι εξελίσσεται η αγαπημένη μου σκηνή νούμερο 2. Είναι όντως ο Χριστός και ο Θεός πάνω στη βάρκα. Θυμάστε το περιστατικό που λέει η βάρκα που ήταν ο Χριστός. Τέλος πάντων, ήταν ο Χριστός μόνος του και έγινε τρικυμία και χαμός και πανζουρνισμός. Μεγάλη τρικυμία τώρα σε μια λίμνη, έτσι. Που σε λίμνες δεν σηκώνουν τόσο μεγάλες τρικυμίες, τέλος πάντων. Λοιπόν, και ξαφνικά έγινε όλο αυτό. Εκείνο το περιστατικό από τη βίβλο, από την Καινή Διαθήκη, το παίρνει και λέει ότι εκείνη τη στιγμή που ήταν σαν να είσαι στο Big Brother και να πηγαίνει στην τουαλέτα εκείνη την ώρα που δεν σε βλέπουν οι κάμερες. Δηλαδή εκεί που δεν τους έβλεπαν οι υπόλοιποι, γιατί είχε αποτραβηχθεί πολύ μέσα, γίνεται γύρω-γύρω χαμός, ομίχλες ιστορίες. Εμφανίζεται ο Θεός στη βάρκα. Είναι τώρα ο Χριστός, κάθεται ραχτός, εμφανίζεται ο Θεός και λέει να περιμένουμε ο Θεός. Λέει τι να περιμένουμε. Και εμφανίζεται, να βλέπει ένα μπάρμπα να κολυμπάει. Κολυμπάει, έρχεται. Α, να και ο Σατανάς. Κάτσετε. Συμβούλιο των Τριών. Ήταν πολύ μεγάλο το συμβούλιο. Και από τη μία, από εκεί θαύμασα πάρα πολύ το πώς παρουσίασε πραγματικά. Τώρα, τι σας λέω, αλλά πραγματικά άμα το διαβάσετε θα το καταλάβετε. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το πώς παρουσίασε τον Σατανά. Ίσως είναι από τις καλύτερες περιγραφές που έχω διαβάσει ποτέ. Δηλαδή ήταν τελείως Λούσιφερ. Αν έχετε δει τον Λούσιφερ, ήταν τελείως Λούσιφερ σε κάποια φάση. Και λες... Λοιπόν, τέλος πάντων είναι πολύ ωραίο και είναι εκείνα τα ντύλια, ρε παιδί μου, που καταλαβαίνεις ότι τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζεται, γιατί μιλάμε για μυθοπλασία, το ξεκαθαρίζω αυτό. Είναι εκείνη η στιγμή που καταλαβαίνεις ότι ο Θεός χειρότερος από τον Σατανά. Γιατί άμα το καλασκεφτείς, και ο Σατανάς ήταν μια επιλογή την οποία έκανε ο Θεός. Γιατί αν δεν ήθελε ο Θεός, δεν θα υπήρχε ούτε Σατανάς. Και εκεί αυτό έμεσα είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να έχει απασχολήσει πάρα πολύ κόσμο. Η επιλογή μεταξύ καλού και κακού. Γιατί άμα το καλοσκεφτεί κάποιος, αν μπορούσαμε να απεικονίσουμε το καλό σαν το Θεό και το κακό σαν το Σατανά, θα πεις ότι εφόσον ο Θεός είναι πιο ισχυρός, και αυτό είναι το ερώτημα που πιστεύω ότι έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, είτε πιστεύουν είτε όχι. Εφόσον ο Θεός είναι πάρα πολύ καλός. Και εκεί έρχεται και το παράδοξο του. Πάνω σε αυτό πατάει και το παράδοξο του Επίκουρ με το θέμα του Θεού που σου λέει ότι αν ο Θεός, δεν το λέω και καλά γιατί δεν το ξέρω ακριβώς, αλλά είναι σε φάση αν ο Θεός είναι καλός και το κακό που δεν υπήρχε Σατανάς για τους αρχαίους Έλληνες αλλά ας πούμε για τους δικούς μας υπήρχε ότι ο Σατανάς είναι το κακό εφόσον ο Θεός είναι καλύτερος από τον κακό και το κακό είναι πιο ισχυρό γιατί το κακό δεν κατατροπώνει για πάντα μια για πάντα το κακό γιατί το καλό αφήνει το κακό να υπάρχει γιατί αν ο Θεός είναι καλός κάθε τι κακό δεν το εξαφανίζει. Και εφόσον είναι παντοδύναμος, άρα είναι πιο δυνατός από το κακό. Και το κακό δημιουργείται, γιατί τεχνικά αυτό λέει η θρησκεία μας, ότι ξέρεις, υπήρχε ο Θεός, ο Άγγελος ήταν ο Σατανάς. Άρα ο Θεός έκανε τον Άγγελο, ο Θεός τον έριξε, ο Θεός τον έκανε, ο Θεός τον παράκανε. Γιατί τον εξαφάνισε. Γιατί τον άφησε να υπάρχει, γιατί τον λυπήθηκε. Και τυπικά είναι σε φάση ότι ξέρεις κάτι, και αυτό αποσκοπεί σε ένα σχέδιο. Άρα τυπικά, ποιος είναι ο πραγματικός κακός. Πραγματικός κακός είναι το κακό ως κακό, που απλά υπάρχει, ρε παιδί μου, γιατί του επιτρέπει το καλό να υπάρχει. Είναι το κακό ως κακό, γιατί απλά του επιτρέπει. Όχι, καμία σχέση. Περιγράφει στην ουσία, λέει και κάποια πράγματα για την αποκάλυψη του Ιωάννη, αλλά το περιγράφει μέσα από τα μάτια του Χριστού. Γι' αυτό είναι μυθιστόρημα κυρίως. Και είναι σε φάση, ρε παιδί μου, αυτό, ότι το μεγάλο ερώτημα, και κάπως συνειδητοποιείς ότι μέσα άμα το πας. Αυτολεξί υπάρχει, δεν υπάρχει Θεός. Παίζει όντως το καλό να είναι χειρότερο από το κακό. Γιατί το κακό, εντάξει, κάνει αυτά που είναι να κάνει, αλλά αν ξαναλέω,
ένα ερώτημα βασικό είναι ότι επιτρέπει το καλό στο κακό να κάνει τα κακά που κάνει. Και έμεσα κάπως έτσι παρουσιάζεται. Θα μπορούσε, ξέρω εγώ. Και γι' αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά ήταν μια πολύ επικοδομητική περσινή χρονιά. Ήταν αρκετά επικοδομητική περσινή χρονιά στο θέμα του τι διάβασε και στο. Η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά τα ερωτήματα που είχα ανά τα χρόνια, ρε παιδί μου. Γενικά, ρε παιδί μου, εκεί που τίνω μετά από όλα αυτά, θα πεις αυτά είναι μυθιστορήματα. Ναι, απλά παίρνει κάποια ερωτήματα που όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας και θα πετάει μπροστά σου. Τέλος πάντων, η σκηνή, να το θέσω αυτό και να συνεχίσω, είναι πάρα πολύ ωραία. Είναι πραγματικά μετά το θέμα του Πειμένα και του. Γιατί όντως είναι. Σκέφτεται ο Πειμένας και ο μαθητής, που ήταν ο Χριστός ο μαθητής του Πειμένα, υποτίθεται του Βοσκού. Λοιπόν, γιατί τεχνικά ήταν ένα μάθημα ζωής, πώς από βοσκός προβάτων το πήγε θα γινόταν βοσκός ανθρώπων. Λοιπόν, και είναι τα αντίλια που πέσανε στη βάρκα. Είναι τα δύο highlights, αλλά είναι πολύ κουραστικό βιβλίο. Αν δεν το πάρεις με ανοιχτό μυαλό, δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Θα σε κουράσει, θα το πετάξεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Ίσως είναι το πιο περίπλοκο βιβλίο του από άποψη και κουραστικό. Τα άλλα είναι πιο χαλαρά. Είναι λίγο τα άλλα είναι χαλαρά μυθιστορήματα, θέτουν κοινωνικές αναζητήσεις. Το Kain το πάει τελείως σάτυρα, είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό. Αυτό δεν είναι και τόσο διασκεδαστικό γιατί ξέρεις με το μπλέξιμο το Χριστό μέσα ξαφνικά μπαίνουν πάρα πολλοί ενδιασμοί από πολλοί κόσμο που θα το διαβάσει. Λέει και για τα μαραγκούδικα, αλλά είναι και βοσκός κάποια στιγμή. Γενικά είναι αυτό ότι πιάνει το κομμάτι του τι έκανα από τη μέρα που έφυγε, γιατί από τα 12 με το που πέθανε ο Ιωσήφ εξαφανίστηκε. Μέχρι και που εμφανίστηκε ξανά. Είναι αυτό το χρονικό κομμάτι το βιβλίο. Ξεκινάει από τον Ιωσήφ και συστιάζει το κέντρο του βιβλίου και το τέλος του βιβλίου είναι αυτό εδώ το κομμάτι. Δηλαδή το κέντρο είναι η ζωή του, η καθημερινότητά του, η οποία ήταν πολύ βαρετή, αλλά πέρα από αυτό. Είναι σαν influencer. Κανονικά μέσα στο βιβλίο και ο Χριστός ήταν influencer, αλλά για ψάρια ήταν άλλη φάση. Από βοσκός πήγε ψαράς μετά, τέλος πάντων. Έχουν γραφτεί πάρα πολλά από πάρα πολλούς, όλα φανταστικά, μπορεί κάποιο αυτό να είναι σωστό, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, αλλά τοποθετεί πολύ ωραία ερωτήματα. Απλά εγώ συνειδητοποίησα ότι από όλα αυτά, ρε παιδί μου, τώρα ποιος ξέρει τι είναι αλήθεια, τι δεν είναι. Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι. Γιατί το θέμα της θρησκείας είναι καθαρά και της πίστης, προσωπικό του καθενός, τι πιστεύω ο καθένας, τι πιστεύω κάποιος, μπορεί να πιστεύει στον μακαρονοτέρα ή οτιδήποτε. Απλά υπάρχουν κάποιες βασικές ερωτήσεις, όπως αυτό για παράδειγμα με τα παιδιά. Πόντως δεν το είχα σκεφτεί και εγώ ποτέ, ότι ξέρεις κάτι, τότε που ψάχνανε και καλά στην Παλαιά Διαθήκη για τους 5-6 ενάρετους ανθρώπους για να μην καταστραφούν τα Σόδωμα, που ήταν μπουρδέλο, αλλά πέρα από αυτό. Τα παιδιά πέθαναν μάδοξα. Μετά, τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά ωραία. Εγώ πάνω κάτω συνειδητοποίησα ότι στα περί Θεού ένα κομμάτι μου τίνει πιο πολύ στο ότι στα του επίκουρου και αν υπάρχει Θεός είναι εκεί έξω μακριά και δεν πολύ ασχολείται με τα καθημερινά μας, γιατί δεν μπορεί ένας Θεός να παρεμένει συνέχεια στα καθημερινά των ανθρώπων χωρίς να δικήσει κάποιους άλλους ανθρώπους, δηλαδή είναι αυτό το παράδοξο μεταξύ καλού και κακού. Τώρα δεν ξέρω, γι' αυτό είναι ωραία, αυτά είναι μια αναζήτηση που δεν τα σταματάει ποτέ, κάποιος αν θέλει να αναρωτάτε, ερωτήματα βγαίνουν συνέχεια, δεν σταματάνε αυτά τα ερωτήματα ποτέ. Τα περί Θεού και περί θρησκείας και όσο υπάρχουν άνθρωποι αυτά θα συζητούνται για πάντα. Το θέμα είναι το τι κάνουμε οι άνθρωποι ως άνθρωποι χωρίς το Θεό είναι το θέμα. Γιατί αν δεν μπορείς να ρυθμίσεις τη ζωή σου χωρίς Θεό, τότε σε φάση και με το Θεό δεν θα προκόψεις και πάρα πολύ παραπάνω. Τέλος πάντων, είναι λίγο ιδιαίτερο όλο αυτό. Αλλά σας ξαναλέω είναι αρκετά ευαίσθητο το θέμα, αρκετά ευαίσθητο γιατί ο καθένας έχει το δικό του, τη δική του κοσμοθεωρία. Αν και βέβαια η αλήθεια είναι ότι πλέον τίνω να πιστεύω ότι οι άνθρωποι πιο πολύ κάνουν για τις ομάδες οτιδήποτε παρά για το Θεό, το οποίο πάξει. Ο καθένας όπως τη βρίσκει. Τέλος πάντων, είναι αρκετά ιδιαίτερο βιβλίο, σας ξαναλέω. Παίρνει κάποια. Σας ξαναλέω, ο Σαραμάγκο το έχει αυτό. Παίρνει. Η γραφή του είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη. Στίγματα, όχι, δεν υπάρχουν τελείες, δεν υπάρχουν τίποτα. Γι' αυτό είναι κουραστικός σε κάποια, σχεδόν, αλλά πέρα από αυτό. Λοιπόν, αλλά παίρνει κάποια βασικά ερωτήματα που όλοι μας έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Είναι αυτά τα μεν αλλά την ώρα που τρως το μεσημέρι και σου έρχεται η μέρα. Ναι, μεν αλλά, αλλά συνεχίσουν να φάω την κασεροπιτά μου, ρε παιδί μου, οτιδήποτε. Το ξεχνάς. Τέλος πάντων, έχει μαζέψει όλα τα βιβλία, είναι όλα αυτά τα ναι, μεν αλλά. Με τη δική του προσέγγιση, γιατί εντάξει, πρέπει να ξέρεις πάντα και το υπόβαθρο του συγγραφέα.
ήταν σε φάση στο κομμουνιστικό κόμμα, φανατικός άθεος, πιο φανατικός πεθαίνεις, οπότε δικαιολογείται πάρα πολύ η γραφή του. Αλλά μένα μου αρέσει αυτό. Μ' αρέσει το γεγονός του ότι βλέπεις την οπτική του και έχει πολύ ωραία πένα. Ας μικροδιόμαστε, γι' αυτό πήρε και Νόμπελ λογοτεχνίας. Δεν είναι ένας συγγραφέας ο οποίος ήταν εντελώς ξεκάρφωτος και αντιγιά. Ήταν ένας συγγραφέας που από αυτά τα βιβλία που έχω μπροστά μόνο, Νόμπελ λογοτεχνίας, Νόμπελ λογοτεχνίας, Νόμπελ λογοτεχνίας, Νόμπελ λογοτεχνίας, Νόμπελ λογοτεχνίας. Για μετρήστε τα και πόσα ακόμα. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι μάλλον κάτι είχε να πει. Δηλαδή, τα παρουσιάζει αρκετά ωραία. Και αν κάποιος ξεκινήσει να ασχολείται και να διαβάζει, πραγματικά αξίζει να ασχοληθεί. Εγώ σας ξαναλέω, το έμαθα ξέμπαρκα, δεν πίστευα, δεν ήξερα καν βασικά ποιος είναι ο Σαραμάγκο. Έτυχε, τον έμαθα και η αλήθεια είναι, έχω και το αστείο ποιο είναι, ότι αν πήγε, είναι πολύ, τα βιβλία του δεν είναι τόσο άπειρα, ότι μπορείς να τα διαβάσεις όλα και να πεις, είναι σαν τα παιχνίδια, έπαιξε όλη τη συλλογή, όλη την τριλογία, τέλειωσε. Τέλος πάντων, αυτά έχω εγώ εδώ πέρα. Τώρα, για να σιγά σιγά, γιατί βλέπω και όλες μπήκαν καινούργια άτομα. Λοιπόν, να σας δώσω κάποια από τα link, να τα ξεκινήσουμε λίγο σιγά σιγά, να τα βάλω σε μια σειρά, θα μου επιτρέψετε. Λοιπόν, ξεκινώντας, το πρώτο link, θα ξαναεπαναλαμβάνω, είναι το link το οποίο έφτιαξα εγώ. Είναι το link με τα σημερινά βιβλία, από, στα ελληνικά από αυτά έχω το Περιφωτίσεως και το Kind, τα υπόλοιπα είναι όλα στα αγγλικά, έχω όλη τη συλλογή τους στα αγγλικά εδώ μέσα. Λοιπόν, οπότε τσεκάρετε το, αυτό είναι από μένα, είναι από το μαγαζί αυτό, πως πας σε μια ταβέρνα και λες αυτό είναι από το μαγαζί, κερνάει το μαγαζί. Οπότε ρε παιδί μου, το μαγαζί σας κερνάει αυτό σήμερα. Τώρα, στα διπλανά τραπέζια, καταρχάς ένας πολύ καλός πελάτης του μαγαζιού, αν το θες έτσι, μου αρέσουν αυτές οι παραβολές, οι παρομοιώσεις, συγγνώμη. Λοιπόν, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι παρομοιώσεις. Ένας από τους συνεργάτες λοιπόν αυτού του μαγαζιού που λέγεται Check the Now είναι μια πολύ καλή φίλη, η οποία δεν θα πω τώρα το όνομά της γιατί δεν χρειάζεται, η οποία έκατσε πραγματικά, η κοπέλα να είναι καλά, ελπίζω να μπορεί να παρακολουθήσει κάποια στιγμή, έκατσε και έφτιαξε μια τεράστια συλλογή με ό,τι βιβλίο υπάρχει, μισό λεπτό και να σας την επικολλήσω. Ό,τι έχω πει μέχρι τώρα, ό,τι υπάρχει και μπόρεσε να βρει σε PDF, όχι όλα, γιατί κάποια από αυτά δεν τα έχει που έχω εγώ, κάποια από αυτά που έχει αυτή δεν τα έχω εγώ. Τέλος πάντων, μια τεράστια συλλογή. Όσοι μπείτε, πραγματικά αποθηκεύστε το στο Google Drive σας. Μπορείτε με το που το ανοίξετε να το κάνετε αποθήκευση ως συντόμευση με στο Google Drive. Οπότε δεν πιάνει χώρο και πατάς και συνδέεσαι στο δικό της Google Drive. Οπότε μπορείς εσύ και βλέπεις όλη αυτή τη συλλογή με τα βιβλία. Είναι ανακατηγορία, ανασυγγραφέα, δηλαδή απίστευτη δουλειά, απίστευτη δουλειά, ας είναι καλά. Εν τω μεταξύ η κοπέλα πραγματικά έχει και προβλήματα κίνησης, έχει πραγματικά, μόνο και μόνο που έκανε όλο αυτό τον κόπο να τα φτιάξει είναι άθλος και την ευχαριστώ πάρα 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 πολύ που το μοιράστηκε μαζί μου και εγώ το μοιράζομαι μαζί σας για αυτό το σκοπό, πραγματικά. Εντάξει, είναι κάποιες φορές που κάποιοι άνθρωποι κάνουν πράγματα τα οποία, εντάξει, αξίζουν και 5 και 10 και 1000, μπράβο, μακάρι να είναι καλά, ειλικρινά μακάρι να είναι καλά. Τώρα, μέσα σε αυτό το φάκελο, τα παιδιά εντόπισαν τα βιβλία του Σαραμάγκου, για να μην τα ψάχνετε και κουράζεστε. Λοιπόν, έχουμε, μέσα σε αυτό υπάρχουν το τετράδιο, το μεγαλύτερο λουλούδι του κόσμου, το περί τυφλότητος, όλα τα ονόματα και ο άνθρωπος αντίγραφο. Οπότε τυπικά μένει το περί Ιησού και το περί Φωτίσεως. Βέβαια η αλήθεια είναι, σας συνιστώ να πάτε να τα αγοράσετε. Δηλαδή αξίζει να τα έχετε και είναι πολύ ωραία, δείτε τι ωραία που είναι. Δηλαδή πραγματικά είναι πολύ όμορφο βιβλία και για να τα έχεις στη βιβλιοθήκη σου και να τα διαβάσεις. Και επειδή ξέρω ότι σου αγαπάμε τα βιβλία, στο τέλος πάμε και τα αγοράζουμε. Οπότε τυπικά αυτό έμεσα είναι για να πάρετε μία γεύση. Και για όσους δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να διαβάσουν, να τα αγοράσουν. Λοιπόν, πραγματικά. Λοιπόν, και να είναι καλά, ειλικρινά να είναι καλά εκεί που βρίσκεται. Ελπίζω να είναι καλά γιατί έχω καιρό να τη μιλήσω. Λοιπόν, αλλά σας ξαναλέω, είναι άθλος. Είναι άθλος γιατί έκατσε μέσα στην κατάστασή της και έφτιαξε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ δεν υπήρχε καμία περίπτωση στη ζωή μου να κάνω κάτι τέτοιο ποτέ. Λοιπόν, τώρα εδώ πέρα, το επόμενο είναι η συλλογή από κάποια strategy guides. Αυτό είναι τεράστιο, είναι γύρω στα 18 γίγκα.
Υπάρχουν άπειρα strategy guides εδώ μέσα, να κατεβάσετε ένα-ένα και μαζεμένα. Είναι άπειρα, άπειρα strategy guides, θα τα βρείτε, θα χαρείτε. Και υπάρχει και... Λοιπόν, πού είμαστε, Saramago, όχι, αυτά τα είδαμε, Monopoly, όχι. Πώς το καλό είναι το άλλο. Κάποιο χάνω. Ποιο χάνω, βρε παιδιά. Ένα WeTransfer ήτανε. Λοιπόν, και σε αυτό υπάρχουν κάποια άλλα strategy guides. Οπότε, στα παρακάτω 5 link, νομίζω για 250 ζωές θα σας φτάσουν όλα αυτά. Πραγματικά για 250 ζωές θα σας φτάσουν όλα αυτά. Τώρα, επειδή εσείς που θα το δείτε την Τρίτη θα με ρωτάτε, για λίγες ημέρες, για λίγες και μόνο εμφανίσεις, αυτά είναι από τα διπλανά τραπέζια τώρα. Είναι σε φάση. Η μεγάλη παραγγελία ήταν το μεγάλο κέρασμα για όλο το μαγαζί, ήταν από την κοπέλα αυτή. Τα διπλανά τραπέζια προσφέρουν τους εξής strategy guides. Οπότε οι υπόλοιποι κερασμένοι μεταξύ μας. Οπότε αυτή τη στιγμή φάγαμε ή πιαμε όλοι τζάμπα, γυρνάμε στα σπίτια μας χορτάτη από βιβλία και από strategy guides. Τέλος πάντων, ελπίζω να τα απολαύσετε. Ελπίζω να τα χαρείτε. Να μπορέσετε να πραγματικά να ασχοληθείτε με κάποια από αυτά. Αξίζει και παραξίζει. Είναι πολύ διασκεδαστικό. Εγώ το πρώτο που σας συνιστώ, ξαναλέω, να πιάσετε για μένα είναι το Kine. Όποιον γνωρίσω, καινούριο, παλιό, φίλο, γνωστό, άγνωστο, για να διαβάσω το Kine. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί είναι πολύ καυστικό, είναι πάρα πολύ σατυρικό, πολύ ωραίο, πολύ ευχάριστο και πολύ μικρό. Δηλαδή, μέσα σε μία. Υπήρξε μια περίοδο στη ζωή μου που όταν με ρωτούσαν ποιο βιβλίο να διαβάσω, το Kine. Κάτσε να στο στείλω, το έχει διαβάσει. Πάρ' το PDF και διάβασέ το. Δηλαδή, θα με γνωρίζατε, ναι, γεια σα. Διαβάζω, τι διαβάζει αυτό. Έχει κανένα. Το Kine, πάρ' το. Α, τώρα δύο λεπτά το έχω μαζί. Πες μου το τέτοιο να στο στείλω. Top. Δηλαδή, ναι. Και για να φτάσω να αγαπήσω τόσο πολύ. Εν τω μεταξύ, είμαι και άνθρωπο που εντυπωσιάζομαι και που ενθουσιάζομαι πολύ δύσκολα. Αλλά για να εντυπωσιαστώ τόσο από ένα βιβλίο, πραγματικά πιστεύω ότι αξίζει και με το παραπάνω. Kudos to me. Anyway, αυτός ήταν ο Ζωζέ Σαραμάγκο, τουλάχιστον από αυτά που διάβασα εγώ για αυτόν. Αρκετά ιδιαίτερος, αρκετά... δεν είναι για όλους, προφανώς και δεν είναι για όλους. Αξίζει να του δώσετε μια ευκαιρία, ξεκινώντας από τα πιο light του, και αν δείτε ότι σας αρέσει, σιγά σιγά να προχωρήσετε. Σας ξαναλέω, μια πάρα πολύ ωραία σειρά είναι αυτή. Ξεκινώντας με το Kine, απαλά και αέρινα, να προχωρήσετε μετά στο περιφωτίσεως που θα σας, όχι το περί τυφλότητος, που θα σας αρέσει πάρα πολύ, το πρώτο από την τριλογία. Μετά, εφόσον το ξεκινήσετε, πρέπει να το τελειώσετε κιόλας, θα περάσετε στο περιφωτίσεως, στο περί θανάτου. Το κατά ίσον είναι για hardcore φανατικούς του είδους, νομίζω ότι είναι πολύ καλό πάντως. Έχει κάποιες σκηνές, θα σας κουράσει, θα βλαστημίσετε την ώρα και εντάξει. Θα σας κουράσει. Θυμάμαι όταν το τέλειωσα να το διαβάζω αυτό, έλεγα Θεέ μου, τι διάβασα. Γιατί το έκανα αυτόν αυτό μου. Αλλά αυτές οι δύο σκηνές που σας περιέγραψα και σας λέω, σας είπα ό,τι σας είπα στα σημερινά, αλλά χωρίς spoiler. Πραγματικά δεν σας έχω κάνει κανένα spoiler. Σκεφτείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έχετε φάει spoiler και θα μείνετε με το στόμα ανοιχτό. Λοιπόν, Σαραμάγκο. Και υπάρχει και η ταινία το Blindness που είναι το περί τυφλότητας. Σας συνιστώ να διαβάσετε το βιβλίο, αλλά σε φάση αν θέλετε δείτε και την ταινία. Πολύ ωραία. Πρέπει να υπάρχει και στο Netflix, δεν είμαι σίγουρος, αλλά πρέπει να υπάρχει και στο Netflix. Αυτό. Νομίζω σήμερα ήταν πολύ αποδοτική ημέρα. Ήταν υπερβολικά αποδοτική ημέρα. Πόση ώρα μιλάω. Σήμερα μιλάω. Εν τω μεταξύ κάπου πρέπει να γράφει και το πόση ώρα στριμάρω, αλλά Κώστας αγρώνει γόραζε. Επίσης, να πω ότι τώρα όσοι το είδατε, το είδατε, απλά το αναφέρω να υπάρχει. Αφαίρεσα το goal το που είχα για το γραφείο, γιατί το έφτιαξε το γραφείο, τα κατάφερα, το σέταρα. Αν και η αλήθεια υπάρχουν κάποια κομμάτια τα οποία δεν με ικανοποιούν πάνω, όπως επειδή το λουστράρισα εγώ, το λούστρο δεν ήταν καλής ποιότητας, με αποτέλεσμα σε ένα σημείο ή κάποιο λόγο να κολλάει και να μην μπορεί να στεγνώσουμε τίποτα. Είναι λίγο περίεργη φάση τέλος πάντων. Αλλά άλλαξα το τέτοιο γιατί βλέπω ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα και το μεγάλο θέμα είναι ότι 100 λεπτά το live καλά είμαστε, τίμιο, δεν είναι τόσο μεγάλο όσο πίστευα, συνήθως φτάνουμε 2,5-3 ώρες. Λοιπόν, επειδή παρατήρησα ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα, στα unboxing για αρχή
χρησιμοποιώ πλέον το κινητό που πήρα και μ' άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω όσοι είδατε το σημερινό unboxing που ανέβασα. Σιγά σιγά φτιάχνω κι άλλα. Αλλά είπα να μοιραστώ κάποια όμορφα πράγματα και που έχω. Τσεκάρετε το, μου άρεσε πάρα πολύ η ποιότητα. Αλλά επειδή δεν μπορώ να στριμάρω από το κινητό, τουλάχιστον έτσι όπως θέλω, να το χρησιμοποιήσω ως κάμερα. Υπάρχει, θα μου πείτε, ναι, αλλά δεν θέλω να το χρησιμοποιήσω ως κάμερα το κινητό, γιατί δεν με βολεύει στο συγκεκριμένο κομμάτι που θέλω. Γιατί λειτουργεί παράλληλα και ως κινητό και δεν μπορώ να κόβω την κλίση για το οτιδήποτε. Θέλω κάποια στιγμή να αναβαθμιστώ και ο στόχος είναι να πάρω κάποια κάμερα λίγο καλύτερη που να μπορώ να τη συνδέω με καλώδιο, με το Cam Link ή με οτιδήποτε. Υπάρχουν και εναλλακτικές του Cam Link πολύ οικονομικές. Να μπορώ να τη συνδέω για να έχει καλύτερη εικόνα. Γιατί πάρα πολύ στο YouTube κυρίως, γιατί εντάξει, το βλέπετε εδώ και στα κινητά σας, οτιδήποτε είναι κομπλέ. Μετά που ανεβαίνει στο YouTube, έχω ακούσει πολλά ψιλοπαραπονάκια γιατί δεν είναι και τόσο καλή εικόνα. Όλο γίνεται με την κάμερα την C920 και πάλι καλά να είναι που δίνει τόσο όσο δίνει, αλλά βλέπετε δεν είναι και τόσο καλή ποιότητα. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο περισσότερο και βάζω στοίχημα κι εσείς το παρακολουθείτε ενώ κάνετε και άλλα πράγματα. Λοιπόν, οπότε εντάξει, εσείς που τα ακούτε live δεν, αλλά κάποιοι που θέλουν να το βλέπουν και όλα ζορίζονται. Anyway, κάποια στιγμή είναι να μάθουμε σε αυτή και επόμενο κομμάτι που κάποια στιγμή ευελπιστώ να πετύχω είναι επεξεργαστής, μητρική και RAM. Αυτά τα τρία για αρχή χρειάζομαι και όλα τα υπόλοιπα έπονται. Οπότε υπάρχει εδώ πέρα για donation, κάτω υπάρχει το κουμπί με τα donation, όποιος γουστάρει και έχει όρεξη να σαπορτάρει, ας το κάνει. Δεν μ' άρεσε να τα ζητάω ή οτιδήποτε, ποτέ δεν το έκανα. Απλά το αναφέρω γιατί ξέρω ότι πάρα πολύ ενδιαφέρεστε να στηρίξετε ή όχι. Λοιπόν, anyway, αυτά από μένα για σας. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό. Ελπίζω να το απολαύσατε. Τώρα έρχονται καινούργια βίντεο. Καινούργια βίντεο, πώς λέω, Κώστας λέει. Όταν ο Κώστας λέει και καινούργια βίντεο, τα βίντεο έρχονται με. Όχι, εντάξει. Έχω ετοιμάσει το σημερινό unboxing μετά από καιρό unboxing. Μετά από 4 μήνες unboxing έχω να κάνω και βάλε και παραπάνω. Λοιπόν, σημερινό unboxing. Έχω άλλο ένα που πρέπει να μοντάρω. Πολύ ωραίο, λίγο μικρό αλλά αρκετά ενδιαφέρον. Καινούργια λατρεία. Άμα δεν τα καταστρέψω όλα. Λοιπόν, καινούργια λατρεία. Θα το δείτε, το ετοίμασα και αυτό. Λοιπόν, είναι το mini pod της Google. Έχω συνδέσει το από εδώ το φως. Προσπάθησα να συνδέσω τη λεπτοτενία κάτω από το γραφείο, αλλά η λεπτοτενία κάτω από το γραφείο δεν είναι και η καλύτερη. Πρέπει κάποια στιγμή να επενδύσω σε μια καλύτερη λεπτοτενία Wi-Fi. Και το φως στην τέτοια, το φως στην, πώς λένε, στην τηλεόραση που έχω την Xiaomi τηλεπτοτενία, έχω συνδέσει το Spotify. Εδώ μεταξύ γουστάρω πολύ γιατί κάθομαι καμιά φορά και λέω όταν αράζω οτιδήποτε παίξε το τάδε, παίξε το παρατάδε, παίξε το τάδε τάδε. Και είναι πολύ καλή φάση, το έχω συνδέσει με το Google Home όλο και μετράει. Για όσοι ρωτάτε τι ήταν αυτό, είναι το mini pod της Google, το οποίο το συνδέει με διάφορες συσκευές και εκτός από mini ηχείο το οποίο αναλαμβάνει να παίζει Spotify ή οτιδήποτε. Τώρα ανάβει, ανοίγει σιγά σιγά. Λοιπόν, αναλαμβάνει ρε παιδί μου να είναι ο μίνι βοηθός. 20 ευρώ κάνει, πρέπει να το δώσει πολύ καλό. Anyway, αφού σας είπα και τα τεκτηνόμενα τα τεχνολογικά, θα έρθουν και άλλα βίντεο. Τώρα ανακάλυψα ότι μπορώ να κάνω με το κινητό πολύ ωραία πραγματάκια, γιατί μου αρέσει το δεκάμερο. Δεν ξέρω όσοι το είδατε, αν το είδα κάποιος από εσάς το σημερινό βίντεο, αν σας άρεσε, ελπίζω να σας άρεσε. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το ότι υπάρχουν, κατάφερα να κάνω που δεν είχα τη δυνατότητα λόγω έλλειψης. Είχα την Xiaomi την κάμερα η οποία δυστυχώς χρησιμοποιούσα αυτήν, αλλά δεν μπορώ να τη συνδέσω με PC. Δυστυχώς δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να βάλεις το Cam Link και να τραβάει σαν μεγάλο μείον. Αλλιώς τώρα δεν το συζητούσαμε καν. Και το κινητό ταυτόχρονα. Και τα έφτιαξα σε γωνία, αλλά όχι να είναι τον από το πλάι, που και αυτό θα μπορούσε να είναι ωραίο. Από η μία είναι σε γωνία κάπου 15-20 μοιρών ρε παιδί μου το unboxing. Είναι σαν να το βλέπω εγώ όπως το βλέπω εγώ. Και από την άλλη σαν να κάθεται ένας φίλος από δίπλα ρε παιδί μου. Δηλαδή έχει ακριβώς την οπτική που θα είχε άμα ήμασταν παρέα και καθόμασταν ο ένας δίπλα στον άλλον. Οπότε είπα να το δοκιμάσω έτσι, ο ένας δίπλα στον άλλον, η κάμερα σε μια συγκεκριμένη γωνία. Και μ' άρεσε γιατί το πήγαινα από το ένα στο άλλο και ήταν αρκετά ενδιαφέρον. Μ' άρεσε το αποτέλεσμα. Ελπίζω να άρεσε και σε εσάς.
Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Απολαύστε τα links σας. Όσοι βλέπετε στο YouTube μετά από μερικές μέρες, δείτε στην περιγραφή για να μην με ρωτάτε. Θα υπάρχουν μέχρι να μας τα κατεβάσουν. Γιατί καλώς και κακώς δεν θέλω να τα κρατάω. Γι' αυτό θέλω στο live κυρίως, ρε παιδί μου. Και όσοι έρχεστε εδώ, το κατεβάζετε, το συζητάμε και τελειώνει και η ιστορία. Γιατί καλώς και κακώς γινόμαστε πειρατές από τους καλούς πειρατές. Αυτή τη στιγμή έχουμε περάσει σε άλλο επίπεδο πειρατείας. Αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι γίνεται για προσωπική χρήση μεταξύ μας. Σας δίνω ένα βιβλίο, μου δίνετε ένα βιβλίο και τα συζητάμε. Λοιπόν, αυτά από μένα για σας. Θα σας καληνυχτήσω κάπου εδώ. Ευχαριστώ για την παρέα, ευχαριστώ για το support, ευχαριστώ για την όμορφη κουβέντα, ευχαριστώ για τα πολύ ωραία αρχεία. Κατεβάστε τα, πραγματικά αξίζει και παραξίζει με χίλια. Επειδή βλέπω τώρα, η αλήθεια είναι ότι βλέπω καινούργια άτομα. Να σας τα επικολλήσω για όσους μπήκατε. Μπήκατε τουλάχιστον 7-8 άτομα τώρα. Λοιπόν, οπότε μια τελευταία επικόλληση για το τι έχουμε ξανά. Θα μου το επιτρέψετε, νομίζω, έτσι. Λοιπόν. Μισό λεπτάκι. Το μεταξύ είναι η φάση τώρα για κάποιο λόγο. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό εδώ πέρα, το link. Είναι το δικό μου το link που έχω φτιάξει εγώ με τα σημερινά τα βιβλία. Μετά έχουμε το link με του Σαραμάκο τα υπόλοιπα στα ελληνικά. Τσεκάρετε το ξανά. Το βάζω κυρίως για εσάς που μπήκατε τώρα, πριν να κλείσω. Λοιπόν, αμέσως μετά έχουμε το link μιας πολύ καλής φίλης, ξαναλέω, για όσους δεν ακούσατε, η οποία έφτιαξε μια τεράστια βιβλιοθήκη, η οποία είναι copy link, να σας το περάσω. Μια τεράστια βιβλιοθήκη έφτιαξε, στην οποία αποθηκεύσετε στο drive σας, θα βρείτε πάρα πολλά ωραία βιβλία εκεί μέσα, πάρα πολλά ωραία βιβλία, κυρίως PDF. Έχουμε το link από τα strategy guides. Κάτσε, κάνω paste. Copy. Λοιπόν, ένα είναι αυτό. Και έχουμε και το τελευταίο link από τα strategy guides που είχαμε τάξει ένα στον άλλο την προηγούμενη εβδομάδα. Τσεκάρατε το, παιδιά. Χίλια ευχαριστώ σε όλους, σε όσους μπήκατε τώρα. Το συνιστώ, πριν να κλείσουμε, πατήστε πάνω, μπείτε, κατεβάστε ελεύθερα, διαβάστε, ευχαριστηθείτε, απολαύστε και αν έχετε όρεξη και βρείτε χρόνο, αγοράστε τα. Τουλάχιστον τα τέτοια είναι πάρα πολύ ωραία. I mean machine. Λοιπόν, ευχαριστώ για το follow, καλό σας βράδυ, να έχετε μια όμορφη νύχτα, μέρα πλέον όχι, αλλά μια όμορφη νύχτα και μια καλή εβδομάδα να ξεκινήσει. Σίγουρο ραντεβού το Σάββατο. Θα δοκιμάσουμε κάτι άλλο, φαντάζομαι, και την Κυριακή την επόμενη θα δω τι θα συζητήσουμε, θα το σκεφτώ. Bye bye bye. Επίσης, θέλω, το λέω, αλλά δεν ξέρω πώς θα μου κάτσει προς το παρόν, δεν βγήκε, να κάνω κανένα ξαφνικό μέσα στην εβδομάδα. Εκεί δεν ενημερώνω κανέναν. Όποιος έχει πατήσει follow ή οτιδήποτε και του έρχονται ειδοποιήσεις, καλώς. Οπότε πατήστε όποιος γουστάρει. Αν κάνω κανένα ξαφνικό live, γιατί θέλω να παίξω το μετρό. Και μάλλον το μετρό θα το στριμάρω. Το ψήνω πάρα πολύ. Δεν ξέρω. Ίσως και σήμερα το βράδυ. Ανάλογα, για νυχτερινή παρέα και αυτό κυρίως, για τίποτα παραπάνω. Γιατί θέλω παρέα όταν παίζω τέτοια παιχνίδια. Οπότε το ψήνω πάρα πολύ. Επειδή το μετρό θα το παίζω μάλλον νύχτα, δεν θέλω να το παίξω μέρα, θέλω να το παίξω με ατμόσφαιρα. Λοιπόν, οπότε έχετε το νου σας για βραδινά. Τα δε φυσάλιακας, Κώστας. Λοιπόν, εντωμεταξύ μου αρέσει πάντα λέω γεια σας, Κώστας, γνωστός και στο Τσεκτεκνάου ή Τσεκτεκνάου, Κώστας εδώ, κλασική ατάκα. Λοιπόν, να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα, ένα όμορφο βράδυ. Λοιπόν, γεια σας. Πάνω μη, ευχαριστώ για το follow. Δυστυχώς, πασπέτυχες στα τελευταία μας. Στα τελευταία μας. Τέλος πάντων, στα τελευταία του stream μας. Λοιπόν, μετά από τόσο θάνατο. Όσοι δεν προλάβετε να το δείτε, θα υπάρχει την Τρίτη online σίγουρα. Τσεκάρετε το. Λοιπόν, γεια σας. Ευχαριστώ.